Σήμερα διαφορετικά, ε. Τι διαφορετικά, μια ώρα μπροστά. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε το βρακί του αλλιώς. Αυτό το διάλογο έχει ξεχωμένο. Τώρα στέκεται. Για μιλά. Για να. Για μιλά λίγο. Εντάξει, λίγο σφίξιμο θέλει. Εντάξει. Και το άλλο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα ξεκινήσει, είχα σχεδόν τα είχα πει όλα. Αυτό που μένει για την Ιδρύμα. Ναι, το κουράσαμε την Αθηναίων Πολιτεία. Δεν την κουράσαμε γιατί είπαμε και άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Τα δικαστήρια, στα δικαστήρια είχαμε μείνει. Σχεδόν δεν θα το κλείσουμε σήμερα λέει, το θέμα και μετά τα χώσουμε γενικώς. Γιατί έχω διάφορα να πω. Δεν χρειάζεται να πεις. Δηλαδή όταν βλέπει ο άλλος. Και εντάξει, λειτουργεί λίγο το μυαλό τους. Όταν βλέπει ο άλλος τι ίσχυε και τι ισχύει τώρα, γιατί όλοι ξέρουν τι γίνεται γύρω τους, βλέπουν τη χαοτική διαφορά. Ναι, δεν ξέρουν όμως. Καλά. Έχουν συνδέσει τη δημοκρατία με την ψήφο. Ενώ δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Ψήφος είναι μια δικλίδα ασφαλείας της δημοκρατίας. Όχι δημοκρατία θα πει συμμετοχή όλων των πολιτών στην εξουσία. Στην άσκηση της εξουσίας. Λοιπόν, δεν είναι η εκλογή αιρετών αρχόντων. Αυτό είναι δευτερεύον στοιχείο και προκύπτει. Λοιπόν, Βρετανία, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Τα δικαστήρια. Λοιπόν, Άριος Πάγος ήταν το αρχαιότερο δικαστήριο. Ήταν ευγενή στην αρχή. Με τι είναι το αρχαιότερο δικαστήριο? Είναι το αρχαιότερο δικαστήριο αθηναϊκό. Ναι. Κατά τη βασιλεία του Κέκροπα και του Θησέα. Ήταν τόσο παλιά. Είχαν βέβαια, δεν ήταν μόνο δικαστικές εξουσίες, ήταν γενικότερα εξουσία. Ήταν μόνο από ευγενή. Μετά σιγά σιγά χάσαν τη δύναμή του, δηλαδή του αφαίρεσαν τη δύναμη. Και στο τέλος, ενώ ήταν οι Σόβοι οι αεροπαγίτες, κάποια στιγμή γίνανε ένα χρόνο όπως σχεδόν όλες τις αρχές στην Αθηνά. Έξω δηλαδή, λοιπόν από τη Βουλή του Αερίου Πάγου είχαμε το Επιπαλαδείο, Επιδελφινείο, Ενφρεατή, Εφέτε, Ηλιαία, οι διαιτητές ήταν αυτά μικρότερα δικαστήρια, είχαν επιμερίσει δηλαδή τις δικαστικές εξουσίες. Είναι γιατί... όπως σήμερα. Έχουμε το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Άριο Πάγο και έχουμε και τα μικρά. Ναι. Μια λεπτομέρεια τώρα θα μου πείτε, θα ρωτήσει κάποιος στον αναρωτητό, γιατί τόσο πολλά δικαστήρια, τόσο πολύ κόσμος ήταν. Δεν ήταν μόνο οι Αθηναίοι που πήγαιναν στα δικαστήρια, γιατί στα δικαστήρια δικαζόντουσαν και όλοι τη συμμαχία. Δηλαδή τα συμμαχικά, όλοι οι σύμμαχοι δεν είχαν δικαστήρια στην πόλη τους. Ερχόντουσαν εδώ πέρα. Κάτσε. Ποιος σου είπε ότι δεν ήταν πολύ οι Αθηναίοι, τα πάρα πολύ. Γεννάγανε οι Αθηναίοι και γι' αυτό το λόγο και παλέψανε 30 χρόνια τον Πολυπονησιακό ναι, πόλεμο. Ήταν πολλοί. Τα δικαστήρια ήταν επίσης πολλά. Καλά, στους συμμάχους δεν χρειάζονταν πολλά. Τους καταδικάζαν κατευθείαν. Ναι, όπως και να έχει. Άλλο είπα εγώ όμως. Ότι τα δικαστήρια ήταν πολλά, διότι και οι ανάγκες ήταν πολλές. Γιατί δεν ήταν μόνο οι Αθηναίοι που δικαζόντουσαν, ήταν και όλοι οι σύμμαχοι που δικαζόντουσαν στην Αθήνα. Και μάλιστα αυτό ο Ξενοβούτας το καταδικάζει λιγάκι, δηλαδή σαν ψιλοεκμετάλλευση. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα έρθει κάποιος στην Αθήνα απλά και μόνο, θα πρέπει να πληρώσει το που θα μείνει, θα πληρώσει τα φαγητά του, θα κάνει τώρα, θα κάνει το άλλο. Οπότε ο Ξενοβούτας... Στην περίπτωση που εκκρεμούσε δίκη εις βάρος του. Ναι, ναι. Θα πούμε δύο πράγματα συντομία για τα δικαστήρια. Ο κύριος λόγος που υπήρχαν πολλά δικαστήρια είναι για τον απλούστατο λόγο ότι είναι το είδος των υποθέσεων. Για εσχάτη προδοσία πήγαινε στο ανώτατο. Τώρα για κατηνισμούς που δυστυχώς γινόντουσαν πολλοί κατηνισμοί, ιδίως τον 4ο αιώνα, άσετε τι γινόταν. Γιατί υπήρχαν επαγγελματίες συκοφάντες στην αρχαία Αθήνα, μην το ξεχνάμε. Πρόγονοι αυτών εδώ που υπάρχουν. Τι να πεις δηλαδή τώρα. Όσοι από αυτούς είναι Έλληνες το αίμα. Ας πάνω. Θα πάμε και μέσα για αρτισμό. Λοιπόν, το δικαστήριο ήταν εξ' τον Άριο Πάγο που ήταν το ανώτερο και το ισχυρότερο που σιγά σιγά χάνε τη δύναμή του. Ήταν το Επιπαλαδείο που δίκαζε υποθέσεις με... Επιπαλάδιον. Επιπαλαδείο. Επιπαλαδείο. Ναι, έτσι το λέει μέσα το Αριστοτέλης το λέει. Πώς γράφεται. Έτσι.
Α, το επιπαλαδίο. Επιπαλαδίο. Το στο παλάδιον. Επιπαλαδίο είπα. Δίκαζε υποθέσεις για ακούσιους φόνους, για απόπειρες φόνους και φόνους δούλων. Μετήκων ή ξένων. Δηλαδή, το επιπαλαδίο. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε ο καθένας να παρασκοτώσει ένα δούλο. Πού ήταν αυτό, έτσι. Το έγραφε ο Αριστοτέλης που ήταν αυτό. Στο Φάληρο. Και είχε υπέρ κάποιο ναό, μάλλον της Αθήνας ναι, Παλάδος. Ναι, όλοι ήταν ναοί. Γι' αυτό λέει ναή. Κοντά στο Παλάδιο. Ναι. αυτό τι μας μαρτυρεί εδώ πέρα το Παλάδιο, ότι δεν μπορούσε κάποιος Αθηναίος, επειδή ήταν Αθηναίος μόνο και μόνο, να πάνε σκοτώσει έναν δούλο. Δηλαδή, αν ο δούλος δεν είχε κάνει κάτι... Ούτε άμα είχε κάνει κάτι μπορούσε να τον σκοτώσει. Μπορούσε να τον σκοτώσει μονάχα εάν είχε κάνει κάτι στο οποίο θα μπορούσε να τον θα σκοτώσει και έναν Αθηναίο. Ναι, άμα ας πούμε να του φορέσει κέρατα ή να του προσβάλει την τιμή ανεπανόρθωτα. Ή να κλέψει ή να κάνει ένα δίθεσμο. Για το κλέψιμο δεν σε σκοτώνανε. Ναι, άμα έκανε ένα δίκημα τέλος πάντων χοντρό. Ανατολή, να μπορούσε να τον. Άμα ήταν ένα δίκημα χοντρό, ο Αθηναίος μπορούσε να το σκοτώσει. Απλά έπρεπε να αποδείξει ότι το αδίκημα ήταν χοντρό. Δεν ήταν για ψιλοπίδημα. Και γινόταν εκεί το δικαστήριο. Γιατί μας πέραν την εικόνα ότι οι δούλοι ήταν με τα μαστίγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Αθήνα τουλάχιστον δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχε ακόμα το μαστίγιο ήταν μόνο Σπάρτη. Ναι, Σπάρτη είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα για τους ήλωτες. Οι ήλωτες ήταν η ντροπή της λακεδαίμονος χώρας. Ντροπή από τη μία βέβαια, παραγωγή ήταν από την άλλη. Ντροπή γιατί ήταν ήταν Μεσσίνη, ήταν ελληνικό φύλλο που το είχαν υποδουλώσει. Να μου πεις και οι Αθηναίοι είχαν Έλληνες υποδουλωμένους εκεί. Ναι, αλλά άλλο να έχεις από διάφορα διάσπαρτα, άλλο ένα ολόκληρο λαό εκεί πέρα αποδουλωμένο. Ναι, βέβαια. Και δεύτερον δεν τους σκοτώνανε. Στην Αθήνα, στη Σπάρτη. Ναι, εκεί ήταν. Στην Αθήνα βέβαια ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αντί να είναι κάποιος ελεύθερος σε κάποια φτωχή περιοχή, θα προτιμούσε να είναι δούλος στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα υπήρχε πολύ πλούτος. Οι δούλοι περνούσαν κοτσάνι. Γιατί έτσι αλλιώς, από ό,τι λέγει ο Ξενοφώντας, δεν είχαν κάτι διαφορετικό από τους Αθηναίους στην εμφάνιση. Δηλαδή, στον δρόμο δεν αναγνωριζόντουσαν οι δούλοι. Να πει, να αυτός είναι δούλος, ξέρω εγώ, βάρατον. Όχι, τα πράγματα είναι απλά. Εξαρτάται ποιανού είσαι δούλος. Σαφώς και ένας πλούσιος δεν θέλει ο δούλος του να περπατάει ρακένδι τους, γιατί γίνεται ρεζίλη. Θα του πούνε οι άλλοι ρεζίλοι πώς ήταν έτσι ο δούλος σου. Ναι. Είναι όπως σήμερα. Φαντάσου ένα πλούσιο. Δηλαδή, κοίτα, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Φαντάσου ένα πλούσιο σήμερα. Ξέρω εγώ, ένα μπόμπολα. Λοιπόν, τους υπηρέτες του δεν θα τους έχει στην πένα. Να μπαίνουν μέσα οι επισκέπτες του και να βλέπουν ολοχλειδί. Δεν μπορεί να τους έχει ρακένδι τους. Θα τους έχει στην πένα. Στην Αθήνα, επαναλαμβάνω. Γιατί παραπέρα. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Κάτσε, πρωτού προχωρήσουμε, θέλω να επισημάνω το εξής. Σήμερα δηλαδή οι εργαζόμενοι τι είναι, δεν είναι δούλοι. Όταν παρακαλάς για να πάρεις τα λεφτά σου, δεν είσαι πια δούλος. Μα η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Που έχει να κάνει με τα οικονομικά πάλι. Ότι βασικά δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά. Δηλαδή ένα τεράστιο πλέγμα. Ο Αριστοτέλης λέει κάποια πράγματα στα πολιτικά. Ο Μάρξ τα διαβάζει, τα βάζει στα δικά του μέτρα και σταθμά, έτσι. Μας κάνει όλους δούλους. Μην πας σε παρακαλώ πάλι στους αυτοί... μαύρους. Ε? Μην πας σε παρακαλώ πάλι στους μαύρους. Μαύρους, ποιους μαύρους. Τον εκλεκτό λαό του Θεού, μαύρο είναι στην ψυχή. Ναι, ναι, πώς να μην πας. Ναι, τώρα μιλάμε για το φως. Ας το σκοτάδι. Δεν γίνεται χωρίς αυτό, γιατί αυτοί μας έχουν κάνει δούλους. Γίνεται. Μην έρχεσαι προς το σκοτάδι. Μιλάμε για το φως τώρα. Ναι, έχει να κάνει τώρα με τα λάμα. Θα πούμε δύο πράγματα. Πρέπει να πούμε και πράγματα και να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Συνδυασμός. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Σαφώς και είμαστε δούλοι. Είμαστε εκγενές για κινητή δούλοι. Όταν η Εθνική Τράπεζα εξ αρχής ήταν ιδιωτική και το πλειοψηφικό πακέτο. Δεν μπορούμε πια να ενεργεί από τι όχι σήμερα για τις τράπεζες. Ναι, πρέπει να πούμε και κάτι όμως, έτσι. Ναι, το έχουμε πει για τις τράπεζες. Ναι, έχει φορές. Σημασία αυτό που την λέμε. Την Εθνική Τράπεζα δεν έχουμε πει 5 φορές. 6 φορές, 100 φορές. Για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ακριβώς. Πρώτον. Ναι, όποιος κόσμος. Δεν λοιπόν, είναι όποιος κόσμος. Αυτός ο κόσμος. Το καταλάβανε. Είναι πρόβλημα η Εθνική Τράπεζα. Τότε να βάλουμε ένα πίνακα. Πες, για πες μου, πες. Εσύ διαβάζεις την Αθηναϊκή Πολιτεία. Γιατί δεν το πάμε στην Εθνική Τράπεζα. Σα ακούω, λέγε. Πες εσύ. Αν θέλεις, θα κάνουμε ειδική εκπομπή για τις τράπεζες στην αρχαία Ελλάδα και τις σημερινές. Πες εσύ, για λέγε, συνέχισε. Εσύ τα έχεις γράψει. Συνέχισε, πες.
Να πω τι. Την Αθηναία Πολιτεία. Ήθε εγώ θα μιλήσω ή εσύ. Θες να μιλήσει, λέγε. Ναι, μα είπαμε να μιλήσουμε για την Αθηναία Πολιτεία. Ναι, έχει σημασία η Αθηναία Πολιτεία για να συγκρίνουμε. Την Αθηναία Πολιτεία γιατί τη λέμε, για να περάσει η ώρα. Δεν τη λέμε για να τη συγκρίνουμε το σήμερα. Και θα το συγκρίνουμε με τις τράπεζες. Σαφώς. Για να δω πώς θα το συνδέσεις. Σαφώς θα το συγκρίνουμε με τις τράπεζες. Αφού είμαστε δούλοι σήμερα. Αυτό θέλω να περάσω και δεν με αφήνεις να το πω. Είμαστε δούλοι, όχι κατά ανάγκη εξαιτίας των τραπεζών. Σαφώς και είμαστε εξαιτίας των τραπεζών. Όταν έχεις την Εθνική Τράπεζα και σου κόβει χρήμα στο κράτος, τι είσαι, δεν είσαι δούλος. Ο άνθρωπος είχε γίνει δούλος προτού βγουν οι τράπεζες. Ο κόσμος έχει γίνει δούλος επειδή ήρθαν κάποιοι πονηροί χριστιανοί, έτσι. Αλλά και οι χριστιανοί τι κάνανε. Δεν υπήρχαν τράπεζες. Σε πείσανε λοιπόν οι χριστιανοί ότι είναι κακό να δανείζεσαι με τόκο, έτσι, ο χριστιανός να δανείζεται χριστιανό με τόκο. Οπότε κάποιοι έξυπνοι που δεν είναι χριστιανοί μπορούσαν να δανείσουν με τόκο. Για τη δουλεία τη σημερινή δεν φταίει η τράπεζα συγκεκριμένα. Φταίει το καπιταλιστικό σύστημα. Και δεν το καπιταλιστικό σύστημα δεν ξεφύτρωσε από τον το αέρα. Καπιταλιστικό κάποιος το φτιάξε. Και για να το φτιάξει κάποιος, όταν εγώ. Εκλεκτός λαός. Ναι, αλλά με ποιο τρόπο όμως. Ήρθε μια ωραία πορεία και σου λέει: δικά μου τα λεφτά. Όχι βέβαια. Έτσι. Έφτιαξε πρώτα τις μπάρκες. Έρχεται μια ωραία πορεία και σου λέει: κοίταξε να δει. Για να μπορέσω εγώ να σου πάρω τα λεφτά σου, δεν θα έρθω να σου πω: ξέρει κάτι, δώσε τα λεφτά σου. Δεν θα μου πει, δεν θα δίνω. Ξέρεις από πότε άρχισε το κακό, από την εποχή του Σέξπιρ. Ναι, από την εποχή του Σέξπιρ έχει αρχίσει. Όχι, είναι πολύ πιο νωρίς. Όχι. Ξέρεις για πού πάμε με το Σέξπιρ. Ναι, πού πάμε. Πάμε 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Ξέρει από πότε είναι εδώ πέρα. Όχι, σου λέω για τις μπάνκες. Α, όχι. Τι το λες. Πότε άρχισε να δανείζονται. Όχι, φίλε. Να δανείζουν. Μου. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ότι είχαν λεφτά. Για να έρθουμε λοιπόν κάποιο να σου πάρει τα λεφτά. Δεν θα έρθει να σου πει φέρτα. Θα του πει όχι. Πρέπει να σε πείσει. Οπότε πριν πάρουν τα λεφτά στα χέρια του, πρώτα σε πείσανε με κάποιο τρόπο. Έτσι. Τι κάνουνε, σου φέρουν ένα χριστιανισμό. Σε πείθει ότι είναι κακό κάτι και καλό κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά όλο τυχαίω δεν του βάζουν όλου στα κακά. Δηλαδή είναι κακό να δανείζει χριστιανό, να δίνει χριστιανό χριστιανό. Ωραία, ωραία. Αυτόματο όμω. Ο Εβραίος, με τόκο. Που δεν είναι χριστιανός, ναι, με τόκο. Που δεν είναι χριστιανός, μπορεί να σου δανείσει. Δηλαδή, τι γίνεται, σου παρώσει τη μισή αλήθεια. Αυτή είναι, στην προπαγάνδα λέγεται η τεχνική της μισής αλήθειας. Είναι κακό να δανείζει χριστιανός χριστιανό με τόκο. Συμφωνούμε, είναι κακό. Αλλά δεν προχωράει παραπέρα να σου πει, μη δανείζεσαι με τόκο. Όχι, το αφήνει χριστιανός χριστιανό. Οπότε ο Εβραίος μπορεί να σου δανείσει. Οπότε τι σημαίνει, είναι θέμα χρόνου να πάρει τα λεφτά σου εφόσον έχει τόκο. Σου δανείζει με τόκο. Αν υπάρχουν 10 άτομα και έχουν μία δραχμή ο καθένας και κάνουν κύκλο μεταξύ τους, όλοι θα παίρνουν μια χαρά. Ένας να βάλει τόκο 1% είναι θέμα χρόνου να τα μαζέψει τα λεφτά ολονών, να έχει όλα αυτά τα λεφτά στην τσέπη, να του χρωστάνε όλοι και να τους ξαναδανείζει από πάνω. Αυτός δεν είναι δούλος. Έτσι λοιπόν ήρθε η εθνική, ήρθε η χριστιανός στο κεφάλι, σου λέει ο Αβραάμ και ο Ισάκ είναι προπάτορές μας. Ακόμα και σήμερα ο κόσμος δεν θέλει να καταλάβει 5 πράγματα και μαλώνω συνέχεια με πρόσωπα μου λέει, ρε παιδιά, ένα και να κάνει δύο. Όχι, μη βρεις τα θεία σου λέει. Άντε τώρα πες στους αυτούς ότι δεν είναι δούλοι. Ποια είναι τα θεία. Ποια είναι τα θεία, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Ότι... Άμα πω για τον Αβραάμ τα θεία, τι δουλειά έχει. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα δεν μου έχει πει τέτοια. Τι λέει σοβαρά. Τι λέει σοβαρά. Γιατί ο Θεός τον όρισε. Τους βρίσκεις. Εντάξει, να, πω, να βρεις ο Αγίους, ναι, εκεί πέρα εξίστανται. Αλλά για τον Αβραάμ, ναι, σαν χεστήκανε. Ναι, δεν νομίζω. Έχεις πέσει σε πολύ θρησκόληπτους. Έχεις πέσει σε πολύ θρησκόληπτους. Είναι πολλοί οι θρησκόληπτοι. Αυτοί δεν είναι θρησκόληπτοι, αυτοί είναι άρρωστοι. Δεν είναι έτσι θρησκόληπτοι. Ναι. Οι θρησκόληπτοι είναι η εικονίτσα, τα τάματα, τα τρισάγια, οι νηστείες, τον Ατάλο. Με τον Αβραάμ και τον Ισάκ δεν ασχολείται κανένας. Αυτό η προπαγάνδα είναι ένα μέρος υπενθύμησης. Μέγιστο τεκμήριο τούτου είναι το ότι κανένας εδώ στην Ελλάδα, και αυτό είναι καλό, δεν έχει, όχι καλό και κακό είναι, δεν έχει διαβάσει τη βίβλο. Στην Αμερική άμα πας, ξέρουν απ' έξω χωρία και σου λένε από την Παλαιά Διαθήκη, να αρρωστήκη. Εδώ πέρα, επειδή είναι το DNA του Έλληνα μη συμβατό με αυτές τις βλακίες, δεν έχει κάτσει κανένας να το διαβάσει. Επειδή συζητάω πολύ και με πολύ κόσμο και βλέπεις αντιδράσεις τους, όποιος έχει ταυτότητα χριστιανός έχει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Συγκεκριμένες. Και κομμουνιστές το ίδιο. Συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ξεκινάνε. Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει τι είναι η θρησκεία τους. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Οι χριστιανοί. Χριστιανοί. Ναι, το ξέρω. Ή δεν μπορούν να τα αποβάλουν και να το μάθουν. Μα είναι φόβος.
Δεν είναι φόβος, είναι αρρώστια. Φόβος. Είναι νόσος. Φόβος. Ο χριστιανισμός και η θρησκόληψη είναι νόσος. Στην προπαγάνδα, ξαναλέω, γιατί έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δηλαδή, ένα προϊόν που το πουλήσανε, έτσι. Το Ιερατείο έβαλε τον Παύλο και ο Παύλος έφτιαξε μια προπαγάνδα. Ο φόβος είναι η ιδιότητα της νόσου. Είναι νόσος με πρώτη ιδιότητα. Όχι, το ο φόβος δημιουργεί την νόσο. Πρώτα είναι λογισμικό και μετά περνάει στην πράξη. Που λένε αγχώθηκες και έφαγες σε πιάσει το στομάχι σου. Πρώτα είναι εδώ και μετά έρχεται και στο σώμα. Πρώτα έχουμε την ψυχική νόσο και μετά έχουμε τις συνέπειές της. Ναι. Που είναι φοβίες. Ο φόβος της τιμωρίας. Αυτό εννοεί. Η φοβία είναι στο πνεύμα. Δεν είναι στο σώμα. Ένα νομίζω είναι. Ψυχική νομίζω ότι νόσος είπα, δεν είπα σωματική νόσος. Πνευματική νόσος. Ωραία, συμφωνούμε. Πού διαφωνείς? Ψυχική, όχι πνευματική. Είναι ψυχοπνευματική, περισσότερο ψυχική. Γιατί είναι ψυχική. Στα συναισθήματα χτυπάει. Ψυχική. Είπες φόβος. Τι φοβάται ο άλλος? Όχι τώρα. Μα δεν ξέρει τι φοβάται. Φοβάται το άγνωστο. Όχι, σου πω τι φοβάται. Το άγνωστο. Πρώτα απ' όλα κυριότερο φοβάται το πυρ το εξώτερον. Το άγνωστο. Γιατί τόσο καιρό το λέγανε. Όχι, το πυρ το εξώτερο εννοώ, μην καεί στην κόλαση. Ναι, αυτό είναι το άγνωστο όμως. Γιατί δεν έχει δει καμία κόλαση. Ούτε έχει δει κανένα κόβεται να καίγεται στην κόλαση. Άρα είναι το άγνωστο. Στο άγνωστο πάνω σου δημιουργούν εικόνες, τραχαγύρευε δηλαδή, σου λένε και μια πίστη που ρωτάω, ρε παιδιά, εξηγήστε μου, τι είναι πίστη? Πίστη σημαίνει κάτι, πιστεύει σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδείξει. Και αν εγώ έρχομαι και σου. Α, ήρθε ο. Ναι. Ήρθε και ο έτερος Καπαδόκης. Λοιπόν, για να συνεχίζουμε τα δικαστήρια. Λοιπόν, είπαμε τον Άριο Πάγο, επί Παλαδίο. Ήταν το επιδελφινείο που δίκαζε φόνους που ο δράστης το παραδεχόταν μεν, αλλά υποστήριζε ότι το έκανε νόμιμα. Νόμιμος φόνος. Ότι δηλαδή συνέλαβε παυτοφόρο μυχό, γιατί όταν στην Αθήνα κάποιος έπιανε παυτοφόρο το μυχό, το σκότωνε και ήταν νόμιμο αυτό. Ή σκότωνε κάποιον στο πόλεμο χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι. Ήταν νόμιμο, αυτό θεωρώ ήταν νόμιμο. Στο επιδελφινείο δίκαζαν οι εφέτες μέσα στο ιερό που ήταν αφιερωμένο στο Δελφίνιο Απόλλωνα. Γι' αυτό και λεγόταν επιδελφινείο. Χαίρετε. Περάστε. Ναι. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν. Ωραία. Εδώ έχουμε ξεκινήσει, λέμε, για την Αθήνα τα δικαστήρια. Και έχουμε εδώ μια συζήτηση. Αχα, μάλιστα. Λέγαμε, όσον αφορά, ξέρεις, ότι αν είμαστε δούλοι, γιατί πριν από λίγο μιλήσαμε για δούλους, αν κατά πόσο σήμερα είμαστε δούλοι. Είναι αστείο, ναι. Η φάση είναι ότι ο πολλής κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι ότι είμαστε δούλοι. Ακριβώς έτσι είναι, Νίκο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι και μάλιστα έρχομαι από μια συζήτηση σχετική πριν από 2 ώρες που ήμουν με κάποιον άνθρωπο και συζητάγαμε περί δημοκρατίας. Αυτό είναι. Και μου λέει σήμερα, μου λέει, έχουμε δημοκρατικό καθεστώς. Ναι. Εντάξει, πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αυτό πας στη θυσία για να μην ανέβουν οι κακοί. Ναι. Το άφησε έτσι. Ναι. Και αυτές τις αυταπάτες ακόμα. Ναι. Λέω. Ενδιαφέρον. Πού βλέπεις δημοκρατία, του λέω, κύριε ναι. Τάδε, ας πούμε. Οι κακοί ποιοι είναι? Οι κακοί είναι αυτοί που. Οι κακοί είναι. Να φαντάσμα. Μα δεν ξέρει ότι η κακή είναι ήδη πάνω. Δεν το είχε κατάλαβει, άλλο δεν ξέρω. Και μου έκανε εντύπωση, ήταν γνωστός γνωστού και ελεύθερος επαγγελματίας. Τι μορφωτικό επίπεδο ήταν? Να σου πω αλήθεια, δεν γνωρίζω. Αλλά δεν έχει σχέση. Αυτό σου πετάει ότι τώρα είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά με την έννοια ότι. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι, έχουμε δημοκρατία και όλα θα φτιάξουν. Ναι, και λες τώρα. Ξέρεις τι γίνει εδώ, έτσι. Έχουν βάλει τα δεσμά πιο έξω από εκεί που βλέπει το μάτι του. Ναι. Και δεν παίρνει χαμπάρι. Πολύ απλό. Και μα πρέπει η οποία 20. Δεν έχει. Δεν είναι. Νους ωρά και νους ακούει. Και ο συγκεκριμένος είναι έμπορος στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι τώρα. Δηλαδή που κλείνει κάθε. Στο Μοναστηράκι. Ναι. Και πέρα κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Ναι. Το παρακολουθώ συνέχεια το Μοναστηράκι. Ακόμα δεν έχει κλείσει το δικό του, φαίνεται γι' αυτό. Ναι, δεν έχει κλείσει το δικό του, αλλά μπαίνει κανένας πελάτης μέσα στο μαγαζί του. Είναι θέμα χρόνου να κλείσει. Αλλά όταν θα κλείσει. Δεν εύχομαι να κλείσει το μαγαζί του, γιατί έχει την οικογένειά του, ξέρω εγώ γι' αυτό. Αλλά ναι.
Εγώ του είπα το δημοκρατικό σου λέω, τη δημοκρατία λέω που. Σου καθεστώ, σωστά. Ναι, μπράβο, σωστά, ναι, μου ξέφυγε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, η δημοκρατία λέω που επικαλείσαι. Εμένα λέω με κυνηγάει και στη Μητροπόλεω και στην Ερμού όταν αντιτίθεμαι στα μέτρα που ψηφίζονται. Τα οποία δεν είναι δημοκρατικά μέτρα. Επειδή είχαμε μια διαφωνία και με τον Νίκο παλιότερα, πηγαίνει στις διαδηλώσεις. Πηγαίνω, ναι. Ναι, είχαμε μια διαφωνία. Ο Νίκος είναι κάθετος ότι δεν πετυχαίνουμε τίποτα με τις διαδηλώσεις. Ίσως είναι καλύτερη σιωπή, πιστεύει. Δεν πετύχαμε. Δεν πετύχαμε, αλλά και η σιωπή είναι καλύτερη. Δεν παίζεται το παιχνίδι έτσι. Μπορεί, ναι, εντάξει. Σε κατεβάζουν κάτω επίτηδες. Για να ξεθυμάνεις. Να πεις, εγώ το έκανα, το έκανα. Ομολογώ ότι ξεθύμανα, Νίκο, όμως. Δηλαδή, πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος ότι πας απλά να δηλώσεις δημόσια την αντίθεσή σου. Μόνο αυτό πάει να κάνεις. Ναι, και έρχεται ο Πάγκαλος λοιπόν και σου λέει, ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι τραμπούκοι. Είναι λίγοι γιατί δεν πάνε, λέει, κούκλε, κάθονται στους καναπέδες. Βρε, όσοι και να πάνε, και να γεμίσει η Αθήνα. Τι, το 500.000 που είχαν μαζευτεί του έτσι. Τι έγινε. Άμα γινόταν συνέχεια. Δεν έγινε τίποτα. Δεν του ενδιαφέρει. Γιατί έγινε μια. Πάντα θα σου λένε, πάντα θα σου λένε ότι είναι ένα μερίδιο τη αγορά. Για την αγορά μιλάμε. Έτσι. Γιατί εμάς. Γιατί έχω τα βίντεο, έτσι. Δεν το λέω. Καλά, και άμα βρει. Έχω βίντεο και του Πάγκαλου και του Ευθυμίου, έτσι, και του Σιμίτη που λένε δεν ξέρω πόσοι κατεβήκανε τραμπούκι. Εγώ ξέρω ότι πήραμε το 45% του ελληνικού λαού. Τρεχαγύρευε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί πέρα ψεύδονται, διότι τα ποσά που, που οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι κατέβηκαν ήταν πραγματικά. Ενώ το 45% που πήρε τότε το Πασόκ ήταν με πραγματικά, αλλά στις εκλογές που γίνανε τις επόμενες δεν πήραν τίποτα. Ναι. Δεν ήταν όλα σημασία. Ψεύτικα. Ψεύτικα είναι. Αυτό σου λέξες κάτι. Τι μου λες ψεύτικα, εσύ συνωμοσιολόγος. Εγώ ξέρω ότι πήρα τόσο. Και με ψήφισε ο κόσμος. Δεν τον πιστεύει κανένα. Με ψήφισε ο κόσμος για το πρόγραμμα και αυτό θα κάνω. Ποιος τους ακούει. Και ποιος τους πιστεύει πια. Κάτι βλάκες μόνο τύπου εντάξει και πιστεύουν μια μειοψηφία. Ναι. Εσύ τι λες. Η πλειοψηφία πιστεύει ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δηλαδή του εκλογικού σώματος. Των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Η πλειοψηφία. Πιστεύω ότι έχουν απομυθοποιηθεί πλήρως. Ναι. Παρόλα και των πολλών. Μπράβο, στις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν έχουν κάτι διαφορετικό στο μυαλό τους, αλλά όταν πάνε να ψηφίζουν. Πάνε και ψηφίζουν. Σαφώς θα υπάρξει μια μεγάλη μερίδα ηλιθίων, ειδικά αυτή η παλιά γενιά. Να δηλώσω φθαρσώς την αηδία που μου προκαλεί εκεί πέρα, γιατί είδα να τα κάνουν αυτά άνθρωποι που τους κράζανε, που ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η ποιότητα των πολιτικών. Και πήγανε με το σταυροκοπόμενοι, πήγανε και τους ψηφίσανε. Δεν τους ονοματίζω ηλιθίους, τους ονοματίζω, ίσως το κάνω από φόβο. Όχι, τι ίσως φόβο, από τι φόβο, άλλο χειρότερο. Δεν είναι από τη συνήθεια, λέει τώρα παιδάκι μου τι να κάνουμε. Κατ' επέκταση όμως είναι. Κατ' επέκταση. Γιατί σκοτώνουν τον εαυτό τους τώρα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, καλά κυκλοφόρησε στα social media, κλειδώσε τους μέσα, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα συνηθίζει να κόβει το λαιμό, θα τον κόβει συνέχεια. Δεν ξέρω. Ναι, σου λέξει κάτι. Εντάξει, μωρέ, δεν κόβω το λαιμό, ζούμε. Ζούμε, σου λέει ζώρε, παιδί. Ελπίζω... Αγοράζω το γάλα και το ψωμί μου την ημέρα. Αυτό είναι το κάτι. Ελπίζω. Ελπίζω. Έχουμε πολλές φορές έχουν περάσει δύσκολα. Άλλη μια φορά, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Ναι, ναι. Δεν έχουν καταλάβει αυτή τη φορά. Περάσαμε και κατοχή, περάσαμε και αυτό. Εντάξει, και τώρα και αυτό το καβαζάκι. Αυτό μου θυμίζει το Ουθοκάμιλο. Αυτό είναι. Γι' αυτό εδώ θα αναφέρω το πώς ξεκινάει ο Αριστοτέλης τα πολιτικά του. Ναι. Που λέει ότι εκφύσως υπάρχουν κάποιοι που έχουν διάνοια και προβλέπουν. Εκφύσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν έχουν διάνοια και δεν μπορούν να προβλέψουν. Αυτοί λοιπόν που προβλέπουν πρέπει να άρχουν για το καλό του συνόλου. Πρόσεξε, η δικλίδα είναι το καλό του συνόλου. Κάτσε ρε Νίκο, εδώ δεν μιλάμε για να προβλέπουν. Μιλάμε για τα πράγματα. Ουφθαλμού φαϊνότερα. Άκουσε μου να καταλάβεις που είναι και η πονηριά που τον συνδέουν με τον Μάρξ. Εκεί που είναι η πονηριά που βγήκε ο Μπουγιόπουλος και έγραψε το βιβλίο του ότι ο Αριστοτέλης ήταν μαρξιστής. Δηλαδή τον πυροβολείς έτσι. Να μια ύβρη. Βγάλανε και για το όργανο ότι έχει μέσα σχέδια οι διαστημοσκάφους. Άστο, ό,τι θες έχουν πει για τον Αριστοτέλη. Ναι, όπως και να έχει. Αυτοί που τα έχουν πει ότι έχει κοσμοσκάφους δεν άρχουν. Ενώ αυτοί που, πει ότι, που είπαν ότι είναι μαρξιστής είναι μέσα και στο κοινοβούλιο και άρχουν. Τέλος πάντων. Ποιος το είπε. Γιατί ποιος το είπε, Μαρία, δεν είναι κομμουνισμός μέσα στο κοινοβούλιο ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όνομα, ποιος το είπε. Α, ο Μπουγιόπουλος είναι τώρα. Ο Μπουγιόπουλος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουέ είναι. Μορφωμένος άνθρωπος θα είναι. Έχει φάει τον Αριστοτέλη έτσι με το κουτάλι, έτσι τον σου φέρνει να πει. Ότι ο Αριστοτέλης είναι μαρξιστής, λέει.
Δηλαδή είναι κωμωδία, μιλάμε τώρα. Κοίτα, πρέπει να βγει δικός νόμος μέσα στη Βουλή να κόψουν τα ναρκωτικά. Παίρνουν πολλά ναρκωτικά, πιστεύω. Αυτοί που είναι μέσα ή αυτοί που τους ψήφισαν να μπουν μέσα. Σωστό. Τώρα μπλέκουμε ποιοι παίρνουν τα πιο σκληρά. LSD μιλάμε τώρα, τουλάχιστον LSD. Και λέει λοιπόν αυτό το απλό ο Αριστοτέλης, που είναι απλό, λογικό. Όποιος μπορεί να προβλέψει, θα άρχει για το καλό του συνόλου όμως. Έχει σημασία αυτό, για το καλό του συνόλου. Έρχεται λοιπόν ο Μάρξ και τι κάνει. Στον Πλάτωνα. Από τον Πλάτωνα το πήρε. Ναι, εντάξει. Φύλακες. Ναι, σαφώς. Βλέπω ότι πολλά είναι. Δηλαδή, φύλακες και δημιουργία από κάτω. Όπως είναι να έχει. Σου λέω ότι μετά τέσσερις ειδών εξουσίες μέσα σε μια οικογένεια. Η οικογένεια είναι η βάση της κοινωνίας. Ο Μάρξ την τσακίζει στο μανιφέστο του. Κάτσε εδώ, μείνουμε. Τι τσακίζει την οικογένεια? Για πες μου. Για πες μου. Η οικογένεια λέει είναι μια χαζή αστική συνήθεια, λέει, που πρέπει να εκλείψει, λέει, γιατί δεν υπάρχει στην ουσία οικογένεια, γιατί η γυναίκα στην ουσία θέλει να μπιπ με πολλούς και αυτό κάνει στην ουσία. Οπότε για ποιο λόγο να υπάρχει οικογένεια? Δεν με πολλούς, πηγαίνει με πολλούς. Ναι, κατά τη θεωρία του, μάλλον. Αυτό είναι στο μανιφέστο τώρα μέσα, έτσι. Ότι η γυναίκα είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κοινό, πρέπει να το έχουμε κοινό όλοι, έτσι. Ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και την ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συνήθως και υπάρχουν μαρξίστριες. Τα ξέρουνε. Γιατί όταν μου ήρθε μια μαρξίστρια, ένας μαρξιστής και του λέω αυτό που περιγράφει στο σημείο τάδε, είναι η μάνα σου, είναι η γυναίκα σου, είναι το παιδί σου. Η κόρη σου. Η κόρη σου, ναι. Ναι, ναι, η κόρη σου. Και αρχίζει και πρασινίζει. Και μετά αρχίζουν την αφαίρεση. Όπως κάνουν οι χριστιανοί, υπάρχουν την αφαίρεση. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Κάτσε ρε παιδιά, είσαι ή δεν είσαι μαρξιστής. Ο ίδιος άνθρωπος το είπε. Είσαι ή δεν είσαι. Κάτσε, εντάξει, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε, να σου πω γιατί. Και εγώ δεν συμφωνώ με το πρόγραμμα της πολιτείας που λέει για τις γυναίκες και γενικά για την οικογένεια την καταδικάζει. Είναι το μόνο σημείο που δεν το ασπάζουμε από τον Πλάτωνα. Συμφωνώ. Την κοινοκτημοσύνη. Βέβαια, η κοινοκτημοσύνη του Πλάτωνος δεν στηρίζεται σε αυτό που, όπως λες, λέει ο Μάρξ, στο ότι η γυναίκα πρέπει να κινεί. Θέλει να μην υπάρχει η οικογένεια για να μην υπάρχουν ατομικά και μικροσυμφέροντα. Εφόσον θα είναι ο κάθε Αθηναίος πολίτης πατέρα σου μέσα στο εκεί που θα είσαι, και αυτά συμβαίνουν μόνο στους φύλακες, μόνο για τους φύλακες θα προτείνει, θα είναι πατέρες σου και μητέρες σου όλοι, δεν θα υπάρχουν έτσι μικροσυμφέροντα και θα πνέουν όλα αρμονικά. Είναι άλλοι λόγοι, τελείως διαφορετικοί. Ναι, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Ναι, και πάλι είναι φύλακες στην Αθήνα. Δεν είναι σε όλο τον κόσμο. Το global. Παγκοσμίωση θέλει να γίνει. Δεν έχει σχέση. Όχι, ήταν Αθηναίοι οι φύλακες. Για την πόλη. Είναι εθνικιστικό. Η πολιτεία του θέλει να φτιάξει, ναι, αλλά ναι, δεν ναι. Θα τον χάλαγε να γίνει όλη η πολιτεία. Η πολιτεία όπως είναι εθνικιστική. Ο φύλακας σου λέει θα είναι εχθρός. Είναι εθνικιστικό, δεν είναι global. Ενώ ο Μάρξ το πάει global. Όλοι μας αδέρφια. Καταλάβες πώς το πάει. Όπως και να έχει ο Αριστοτέλης, το φέρνει πιο. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, έτσι. Πιο σωστά. Ο Αριστοτέλης ξαναβάζει την οικογένεια. Ότι είναι, η οικογένεια είναι η βάση της κοινωνίας. Η οικογένεια, πολλές οικογένειες είναι οι κόμοι, που λέμε κομμόπολη, οι πολλές κόμες είναι η πόλη και πολλές πόλεις είναι το κράτος. Ούτως ώστε με μια σωστή αρχή να πάμε μπροστά. Έτσι είναι. Και τι κάνει ο Μάρξ? Διαβάζει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης και το φέρει στα μέτρα του. Δεν υπάρχει να το φέρει στα μέτρα του. Το έκανε κατά. Στα μέτρα του. Του διέλυσε. Ναι, στα δικά του μέτρα όμως. Στα μέτρα ποιον όμως. Τι ήταν ο Μάρξ. Έτσι. Το ιερατείο κάποτε έβαλε τον Παύλο και έφτιαξε τον χριστιανισμό. Το ιερατείο βάζει τον Μάρξ. Έτσι. Που δεν ήταν κάτι καινούριο. Αυτά που ο Μάρξ δεν ήταν καινούρια. Ήταν από την Γαλλική Επανάσταση και ήρθε από την Γαλλική Επανάσταση στην Ιακωβίνη. Έτσι. Δεν ήταν καινούρια. Δεν είπε κάτι καινούριο. Αυτό ο δημοκράτο, ο σοσιαλό, αυτό κάτι ήταν πριν τον Μάρξ. Απλά αυτό έγινε το σύμβολο. Γιατί μια Γαλλική Επανάσταση, ωραία μια Γαλλική Επανάσταση, αλλά και ένα πρόσωπο είναι σύμβολο. Χρειαζόντουσαν και ένα εγχειρίδιο, ε. Και ένα πρόσωπο. Γιατί... Και ένα πρόσωπο κάπου να πιαστούν όλοι αυτοί. Βέβαια. Πού ήταν χθες. Α, χθες σε μια κομπή, στις ανοιχνεύσεις. Ο ιδεολογικός σου. Είχαν βγει και είχαν. Το είδες? Δεν τον είδα, όχι. Ήταν στην ΕΡΤΡΙΑΝ αυτή. Είχε τρεις καθηγητές, όχι, δύο καθηγητές, μάλλον όχι. Καθηγητής γεωπολιτικής στην Οτάβα, ο Καλεντερίδης και ο Λιγερός. Να αναλύσουν τα γεγονότα της Τουρκίας. Έτσι. Καλά, δεν ασχολείσαι αυτό που ο Καλεντερίδης. Τι είπε, ότι είναι προϊόν μυστικών υπηρεσιών, όλα. Ακριβώς ανάποδο. Τι. Ότι δεν είναι. Είναι τώρα εντάξει, να αστείο το συζητάμε τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο κλεκτός λαός έβαλε τους κεμαλικούς να ανατρέψουν τον Εντοργάν. Αυτή είναι η γνώμη. Μάλωσε ο καθηγητής αυτός, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τον άνθρωπο. Και μάλιστα το Σάββατο έχει ομιλία στη Λόχη.
και θα πάω. Μαλώσαν αυτοί οι δύο. Καλλιτερίδης με αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Αυτός είναι, ο καθηγητής είναι στην ΟΤΑΒΑ, καθηγητής γεωπολιτικής με διδακτορικό στην προπαγάνδα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν. Ο Μάζης ήταν, ο Μάζης. Όχι. Κριτσίκης, Κριτζίκης. Κριζιώτης. Δεν θυμάμαι, κάπως έτσι ήταν το όνομά του. Δηλαδή, όταν ο άλλος άνθρωπος έχει κάνει διδακτορικό στην προπαγάνδα, σημαίνει τι? Ότι πριν ξεκινήσει τίποτα, το έχει πάρει χαμπάρι. Το έχει ήδη σχεδιάσει αυτό και το έχει. Ναι, ναι. Και λέει ότι αυτό που είναι στην Τουρκία. Εντάξει, είναι αστείο. Ναι. Ναι. Και βγαίνει ο Καλλιτερίδης και λέει: όχι, ήταν. Λέει: αυθόρυμο το λέει. Τι αυθόρυμο, παιδιά, δεν είναι. Ναι. Και μάλωσαν εκεί πέρα και μάλιστα τον πρόσβαλε στον άλλο και βιδόθηκε ο καθηγητής. Και ο Καλλιτερίδης τι είπε? Ότι ήταν αυθόρυμητο και ότι μετά μπήκανε, το εκμεταλλευτήκαν οι. Όπως έγινε και στο Σύνταγμα. Η πολιτική. Έχετε διαδηλώσει σε 48 πόλεις αυθόρυμητο, δηλαδή. Αυτό ναι. Χρειάζεται ηγεσία, ρε. Αλλά, μη λέμε ναι, πλάκι. Αλλά και κάτι άλλο. Πρόσεξε. Λέει, ήταν μια αυθόρμητη πώς λένε, αντίδραση των δημοκρατών αριστερών και ακροαριστερών. Πρόσεξε. Τι κάνει? Συνδέει τη δημοκρατία με τους αριστερούς και τους ακροαριστερούς. Που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Κατάλαβες το κόλπο. Κάτσε, παιδιά. Ο καθηγητής που ξέρει από προπαγάνδα, κατευθείαν την πήρε πρέφα. Κάτι άλλο. Επειδή η Τουρκία δεν είναι. Χάζω ρωμιοσύνη όπως εδώ. Τους ναι, αριστερούς έξι, εκεί ναι. Πέρα περίμενε, τους έχουν φάει αρκετά. Δεν έχουν δύναμη εκεί. Εκεί πέρα ναι. Οι αριστεροί μπαίνουν στο ντουλάπι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο ο Ερντογάν. Ναι. Ήταν Ισλαμιστής και Δημοκράτης ναι. Και τώρα κατέβασε το Δημοκράτης και λέει θα σας κάνω τελείως τελείως Ισλάμ και, δηλαδή στην ουσία τα βάζει με τους κεμαλικούς μήπως, και μόνο, και μάλλες μειονότητες. Μήπως απλά δεν εξυπηρετεί πλέον ιδιαίτερα τα συμφέροντα του παγκόσμιου κατεστημένου και ότι θέλουν να τον αλλάξουν Νομίζω ότι η Δύση και ιδιαίτερα προς την αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού δεν τα πήγαν καλά στην τελευταία συνάντησή τους. Αφού του πήγανε, πήγε εκεί πέρα για το τράβηξε τα αυτή, λένε. Ναι, γιατί δεν θέλει η Δύση να έχει και ένα φανατικό Ισλαμιστή πέρα από τη Συρία. Έχουν ήδη πρόβλημα με Συρία και με Ιράν και σου λέει να μου γίνει και ο Ερντογάν φανατικός Ισλαμιστής. Τράβα το χάλι τώρα. Τώρα όμως. Δεν θα ελέγχεται μετά. Άμα ξεφύγουν τα πράγματα του τώρα. Γιατί έλεγχο. Πήγε να κάνει και να εκμεταλλευτεί και όλη την Αραβική Άνοιξη, αν προσέχατε. Να γίνει αρχηγός όλων των Ισλαμιστών. Να πάρει έτσι, το αίρισμα, παιδιά, γιατί το έχει χάσει η Δύση. Το δημιούργημα αυτό. Η Νέα Τουρκία είναι δημιούργημα του παγκόσμιου εξουσιασμού. Σαφώς. Βγάλανε το Οθωμανικό καθεστώς, δεν το χρειαζόντουσαν πια και βάλανε αυτό το ψευτοευρωπαϊκό Οθωμανικό. Ως εκεί όμως. Ήταν μετά τους συνέφερε να μπει ένα ψευτοευρωπαϊκό. Δεν θέλουν να βάλουν κάποιο αραβικό καθαράκι καθεστώς. Εγώ θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο 1991 μας είχε πει Έλληνας καθηγητής, ο οποίος έρχονταν από τη Γαλλία μας έκανε μάθημα. Λέει, δεν πρόκειται ποτέ, να το θυμηθείτε, 91 έτσι και έχουμε 2013, η Τουρκία να γίνει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό λόγω θρησκείας. Ποτέ. Θα έχει μια ειδική σχέση. Και τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχει όντως μια ειδική σχέση. Όταν πρέπει και όσο πρέπει, δηλαδή. Ούτε και η ίδια θέλει να γίνει. Η ίδια θέλει. Τι έχει να κερδίσει? Θα πέσουν λεφτά. Τι έχει να κερδίσει? Είναι μια. Θα αρχίσουν να μπαίνουν όμως. Θα αρχίσουν όμως να ανακατεύονται πιο πολύ στα εσωτερικά. Είναι πιο εύκολο να την παγιδεύσουν. Δηλαδή, ήδη πήγε μία φορά στο δούνο του η Τουρκία. Την ξαναστείλουν να την διαλύσουν. Μία φορά να έρθει το Δουνουτού τελείωσε η ιστορία. Τώρα το ότι έχει φύγει είναι κωμωδία να συζητάμε. Έφυγε το Δουνουτού, αλλά μείναν οι. Αυτοί που αγοράσαν τα. Δηλαδή. Τι μείναν, γιατί πάντοτε δικοί ήταν, τι να φύγουν. Ναι, τι αλλά επανάληψη. Επανάληψη. Το χρέος. Και πρέπει να γίνει ξανά χρέος, να ξαναεπαναληφθεί, να ξαναμεγαλώσει. Έτσι, δεν είναι. Να ξαναχρεωθεί. Έτσι, με τη μία. Πρέπει να γίνει ξανά χρέος. Τέσσερις φορές χρεοκοπήσαμε, τώρα πάμε για την Πέμπτη. Πρέπει να ανανεώνεται το χρέος, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα δούλοι. Καλά, τώρα δεν είναι το ίδιο. Για τώρα πάμε για ξεκλήρισμα. Τώρα πάμε για την τελική, έτσι. Ξεκλήρισμα. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε κάτι. Η μόνη διαφορά με το παρελθόν ήταν το εξής. Δεν υπήρχε υπογεννητικότητα. Και πού στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Για την Ελλάδα. Και δεύτερον, υπήρχε κάποια έστω και λανθασμένη εθνική συνείδηση. Πλέον η συνείδηση του Έλληνα είναι το Facebook. Τα iPod, τα iMibo. Κι όμως γίνεται πολλή δουλειά μέσα από αυτό.
Αλλά εγώ σου λέω άλλο. Ναι, ένας φτιάχνεται από το ίντερνετ, 10 χαλάνε. Δεν είναι... Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο το οποίο τους γύρισε ανάποδα. Βρέχουν καταστραφεί, ολόκληρη νεολαία έχει καταστραφεί μετά αυτά. Στην Τουρκία το παραδέχθηκε ο Ερντογάν. Τι μου λες, μου έκανε μεγάλη ζημιά, λέει, το Twitter. Το βγήκε και το είπε σε μια δημοσιογράφο. Μετεδίδονται διάφορα μηνύματα εις βάρος του εκεί μέσα. Πώς έχουν Twitter, ας πούμε, στην Τουρκία? Έλατε, και εγώ αυτό να ρωτήθηκα. Όλοι, δεν είναι δύσκολο να φτιάξει ένα λογαριασμό. Δεν έχουν φτάσει, πιστεύω, σε βαθμό ας κυνηγάνε. Πώς πρόσβαση στο... Τι λες τώρα, δεν μιλάμε για τρίτος κόσμος. Δεν μιλάμε για τα παράλια, ούτε για την Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία, είτε το θέλουμε το έχει, η Τουρκία είναι τα παράλια και η... Η Σμύρνη, η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη, αυτά. Τώρα, μα πας στα βάθη της Ανατολίας, εκεί πέρα είναι άλλος κόσμος. Ναι, ναι, αυτοί δεν είχαν... ζουν στο 1800. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι με τα πρόσφατα γεγονότα της Τουρκίας οι Κούρδοι ήταν αμέτωχοι? Γιατί? Επίτηδες, ναι. Τους συμφέρει να μείνει Ερντογάν. Δεν ξέρω. Κάποιος τους κράτησε. Εσείς τώρα, ναι, για κάθεστε εκεί. Τους έχουν υποσχεθεί και πράγματα και, και. Μία πληροφορία μου λέει το εξής. Έτσι, και δεν έχω ακούσει πριν από 2 ή 3 χρόνια. Ή 4, δεν θυμάμαι. 3 πρέπει να είναι. Ότι η Τουρκία θα γίνει 5 κομμάτια. Καλά, αυτό, ναι, αυτό... το σχεδιάζουν εδώ και 5. Και τώρα φαντάζομαι ότι αυτό που έγινε χθες είναι η αρχή. Βέβαια, θα χάσουμε κι εμείς. Τουλάχιστον τη Θράκη. Θα τους δώσουν το Αιγαίο. Τουλάχιστον τη Θράκη. Το Ανατολικό Αιγαίο. Και αυτό το είπε και χθες ο καθηγητής. Ότι είπε υπάρχουν φακέλοι. Ναι. Έτσι, πρώτος φάκελος, δεύτερος φάκελος, εμείς είμαστε έτοιμοι, λέει. Η Τουρκία θα γίνει κομματάκια, αλλά και εμείς, λέει, και για μας λένε δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα χάσουμε. Θα τους δώσουν ανταλλάγματα λόγω της απώλειας εδαφών, θα δώσουν από τα τέτοια. Θα γίνει κάποιο θερματισμό. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Θα δώσουν ανταλλάγματα σε ποιους, μέσα στην Τουρκία? Γιατί όταν θέλει να σου κάνει ένα κράτος στην Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη και τη Μακεδονία. Καταλαβαίνεις ότι. Από πίσω κάτι άλλο παίζει. Οι Τούρκοι είναι αυτοί. Είναι Τούρκοι. Μήπως είναι ντονμέδες. Μήπως είναι κάτι άλλο. Κοίτα. Ένα κράτος που θα φτιαχτεί, ένα κομμάτι θα πάρει το Αιγαίο. Θα πάρει μέρος του Ανατολικού Αιγαίου. Ένα άλλο κομμάτι πάνω θα πάρει όλη τη Δυτική Θράκη. Η Μακεδονία δεν πάει για παραχώρηση στους Τούρκους. Σχεδιάζουν να το κάνουν ανεξάρτητη ζώνη. Όλο μαζί. Αυτό θα γίνει κάτι τελείω. Θέλουν να το κάνουν κάτι σαν Ελβετία, κάτι σαν αόριστα. Καντώνια. Για να κατέβουν εκεί πέρα να το κάνουν αρχιτραπεζικό το κράτος, πολυφυλετικό. Εν ολίγη θα θέλουμε διαβατήριο από τη Λάρισα και πάνω, έτσι. Εντάξει, δεν φτάσουμε στη Λάρισα, θα φτάσουμε μέχρι τον Όλυμπο. Το πολύ. Όπως και να έχει, τα σχέδια δεν είναι καινούρια. Αυτά είναι παλιά. Αυτά είναι παλιά, μάλλον. Ήταν πολύ παλιά. Και μην ξεχνάμε την Ήπειρο, τα γράφει, ναι. Θέλουν να σχεδιάζουν να τη δώσουν στο... στους καλούς ανθρώπους. Ναι, έχω ανεβάσει ένα άρθρο με το Έθνος του 1925 που μιλάνε ένας αρχιστράτηγος και ένας αστυνόμος και λένε ότι οι κομμουνιστές εδώ, υπάρχει μια κίνηση κομμουνιστών που θέλει, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι και ότι έρχονται απ' έξω μέσα αυτό σημαίνει τι, σπουδαγμένοι μέσα, έτσι, και ψάχνουν για την αυτονόμηση και τα λοιπά. Λέει ότι τα τρία τέταρτα των κομμουνιστών είναι Εβραίοι. Το λέει ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν κατάλαβα ότι τα τρία τέταρτα πιανών κομμουνιστών. Των κομμουνιστών το 1925 τα τρία τέταρτα των κομμουνιστών ήταν Εβραίοι. Οι ηγέτες των κομμουνιστών. Γενικώς. Φιλιστορείτε, χιλιάδες οι κομμουνιστές ήταν Εβραίοι τρία τέταρτα. Ναι, βρεθήκαν τόσοι Εβραίοι. Κι όμως. Ήταν πολύ. Μιλάμε για πάνω, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και σιγά σιγά λέει. Α, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα μιλάμε. Ελλάδα, ναι. Και σιγά σιγά λέει, αυξάνεται αυτό ο κομμουνισμό, αυξάνεται τώρα. Ανοίγει και προ του μη Εβραίου, οι οποίοι. Αυτό το λέει ο αστυνόμο, αν δεν κάνω λάθο. Ότι γιατί νομίζουν ότι είναι εργατική τάξη, θα πολεμήσουν του εργάτε. Και σου πετάνε ένα εργάτη. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, σου λέει: εδώ είμαι εγώ, εργάτης είμαι εγώ, και τον φάνε μέσα, έτσι, με σκοπούς συγκεκριμένους. Ο Μπουτάρης σε μια εκπομπή του Θεοδωράκη, στο Μέγκα που είναι, είπε ότι οι Εβραίοι την ονομάζουν Ιερουσαλήμ, τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι κάνει νιά-ονιά στα κεραμίδια, έχουμε στοιχεία από πολλά. Έχουμε το ριζοσπάστη να το λέει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ένα εθνικιστή αντιστράτηγο, ναι, που είναι και οι ίδιοι. Το βάλουν και το Πάρχη και τον Μπουτάρη.
Να οι ίδιοι το λένε. Να σας το ανατρέψω λίγο. Mm. Να δώσουμε έτσι και μια αισιόδοξη νότα στους ακροατές και στους ιντερνετικούς φίλους. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα όμως έχει προβλέψει κάτι άλλο. Έχει μια... Άμα την αποδικοποιήσει κάποιος με λεξάριθμους, βγαίνει μια... Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πίσω από την ελληνική γλώσσα. Ανατρέπει τα πράγματα. Ποια γλώσσα θα χρησιμοποιήσεις όμως? Την ελληνική γλώσσα. Το ξέρω, αλλά γίνε πιο σαφής. Στο αφήνω στο σένα να το διαβάσει. Τι Βλαντιμίρ λέει, βγάζει και 453. Ο λεξάριθμος. Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι ελεύθερη ώρα. Εγώ έχω πάψει εδώ και καιρό, πιστεύω στον Πούτιν. Τι λέει η ελληνική γλώσσα, εγώ δεν λέω τι λέει ο Πούτιν. Την ώρα που η Τουρκία. Πάει μόνο του. Πάει μόνο του. Την ώρα που η Τουρκία φλέγεται και ενώ κατεβαίνει στο Αιγαίο, το μοναδικό αεροπλανοφόρο τη Ρωσία, ναύαργο Κουζνέτζοφ, η λεξαριθμία τη ελληνική γλώσσα είναι σαφή. Βλαντιμίρ Πούτιν, ίσον 1453. Για να το δω κι εγώ. Από πού βγαίνει το όλο, όλο το Βλαντιμίρ Πούτιν μας κάνει. Τώρα χρειαζόμαστε χαρτί αυτό για να βγαίνει... το βγάλουμε. Σε λεπτάκι. Το έχει όλο τους αριθμούς. Ναι. Τα έχει όλα. Πάει μακριά πάντως έτσι. Θα δούμε το. Δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το πούμε για την προηγούμενη φορά, είναι να είμαστε δυστυχώς θεατές. Σε μεγάλο βαθμό παθητικά. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Το γιατί είμαστε θεατές και ποιος μας έκανε θεατές. Είναι η λεξαριθμία της ελληνικής γλώσσας. Είναι αυτό. Αυτό είναι σύμφωνα με την αποδικοποίηση της ελληνικής γλώσσας από τον καθηγητή και μαθηματικό Ελευθέριο Αργυρόπουλο. Γιώργο, γύρισε το αυτό λίγο να είσαι στο κέντρο. Γύρισε το λίγο να μιλάς στο κέντρο. Γύρισε το εδώ, έτσι. Από κλείνει. Ωραία. Α, να το πιάσω, είπες. Τώρα δεν την έχει την πράξη, την έχει. Λίγο, έτσι. Αλλά είναι ολόκληρη επιστήμη τώρα αυτό. Μην το, δηλαδή είναι... Κοίτα, το μόνο σημείο που διαφωνώ εδώ πέρα, επειδή έχω παρακολουθήσει και τον Αργυρόπουλο, είναι ότι χρησιμοποιεί λέξεις που είναι στη μορφή που είχαν στην Αθήνα στα τέλη του 5ου αιώνα. Ναι. Τι γίνεται με την αρχαιότερη γλώσσα όταν υπάρχει μέσα δίγαμα, όταν υπάρχει το κόπα, όταν υπάρχουν πολλά που έχουν αφαιρεθεί? Όχι, σε πολλά δεν υπολογίζεται. Η Δασία, τι γίνεται και με τη Δασία? Φαντάζομαι εφόσον η γλώσσα είναι μαθηματική, όλα να συνυπολογιστούν. Δεν πιάνει τη Δασία, δεν ασχολείται με τη Δασία. Με το γιατί η Δασία είναι και αυτό σύμβολο. Είναι και αυτό αριθμός. Έχει να κάνει η Δασία και η υψηλή, έχει να κάνει με τον τόνο της φωνής. Και με το... Υψηλήσον τίποτα. Την φτιάξανε μετά τους Αλεξανδρινούς χρόνους. Η Δασία προφέρεται, ήταν χα. Γι' αυτό πολύ πιο σωστά προφέρουν σήμερα οι ξένοι harmony, χαρμονία. Ενώ εμείς το έχουμε κάνει αρμονία, το έχουμε σκοτώσει τη λέξη και πολλές άλλες. Δεν είμαι ειδικός να σου απαντήσω. Απλά είμαι ειδικός είναι ο ίδιος. Βλέπω πάντως μια πολύ ωραία εδώ φωτογραφία του Πούτιν με ένα κυνηγητικό όπλο. Εγώ πραγματικά, άμα τον έβλεπα τον Πούτιν, του έλεγα: αυτό το ωραίο που είχες εδώ πέρα, δεν έρχεσαι προς τη Βουλή να κάνεις μια βόλτα? Έχουμε κάτι αγριογούρουνα εκεί πέρα να πυροβολήσεις. Όχι ρε, είπαμε αυτό είναι δικό μου. Και κάτι υποπόταμος. Αυτό είναι δικό μου, είπαμε. Είπαμε, μην πάντως, μου τα καλά. Εσύ δεν πηγαίνεις σε διαδηλώσεις, δεν σε βλέπω, προλαβαίνεις τίποτα. Ναι, καλά, ρε, θα σου φέρω τα κεφάλια τους και θα στο κάνω έτσι. Σιγά. Πάντως, ο Βλαντίμιρος κρατάει μια σιγή, έτσι. Από ό,τι πήρα χαμπάρι στην Κύπρο. Απέναντι σε τι, στην Τουρκία. Σε όλα αυτά που συμβαίνει. Ναι, στην Κύπρο είχε βάλει, ήταν η Ρωσία. Οι Εβραίοι δεν ήταν εκεί πέρα. Τα τελευταία 10 χρόνια κάνανε την αδελφότητά τους εκεί πέρα. Mm. Και τώρα μπήκανε. Ναι. Μου στείλανε από την Κύπρο. Τώρα μπήκαν τι, πού? Έβαλαν πόδι στην Κύπρο τώρα. Τώρα. Με τον Αναστασιάδη, τώρα. Α, μετά το κούρεμα. Όλη αυτή η υπόθεση ήταν στην ουσία να βγάλουν τους Ρώσους απ' έξω και να μπουν αυτοί μέσα. Βέβαια, φυσικά. Άμα δεν ήταν ήδη μέσα, πώς θα τους διώχναν έτσι εύκολα? Δεν ήταν το Ισραήλ μέσα, ήταν όμως η Γερμανία μέσα. Και η Αμερική. Δηλαδή, τι κάνανε οι Γερμανοεβραίοι και όχι οι Ισραηλινοεβραίοι? Κοίταξε να δεις, οι Ισραηλοί δεν κάνουν πολέμους. Στέλνουν τους Γερμανούς, στέλνουν τους Άγγλους, στέλνουν τους Αμερικανούς. Έτσι. Πήλανε αυτή τη δύναμη, τη χρησιμοποιήσανε. Έχω, για όποιον δεν πιστεύει κάτι τέτοιο, έχω τον Μπους να το λέει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, στην Αμερική δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Εδώ μας τα κρύβουν. Παίξανε παιχνίδι μέσω της Γερμανίας.
Η Αγγλία παίζει ένα ρόλο τώρα υψηλό ουδέτερο. Η Γερμανία είναι το προεκτοράτο εδώ πέρα των Εβραίων στην Ευρώπη. Λόγω καταγωγής Ρότσιλ. Και όλο, ναι, ναι, μόνο Ρότσιλ. Ροκφέλλερ, Βάρμπουργκ, Γκόλμαν, Ζάξ, Κουν, Λεμ, Σιφ. Άμα τους πιάσεις όλους τους Αμερικανούς, είναι Γερμανοεβραίοι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, γι' αυτό και η Αμερική το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η ουδέτερη κράτησε μια απόσταση. Τι του κράτησε απόσταση. Ποιο κράτησε απόσταση. Ποιο νίκησε το Χίτλερ. Άμα δεν γινόταν η απόβαση στην Νορμανδία, γεια σου. Στο τέλος μπήκε. Άλλη όμως. Ιστορία. Στο τέλος μπήκε όμως. Ξέρεις τι σημαίνει πόλεμος, τι κέρδος έχει ένα πόλεμος. Ναι, για να τα διαλύσει πρώτο Γερμανός όλα και μετά. Πιο πριν. Έρχομαι εγώ και σου λέω, εσύ που ξέρεις οικονομικά θα καταλάβεις. Καλά δεν πάμε μέχρι στιγμής. Επειδή όμως αυτά δεν φτάνουν, να μην πάρουμε και του διπλανού. Μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Και οικονομικά και με όπλα κτλ. Δηλαδή, εγώ τον εαυτό μου, αλλά δεν σου το λέω. Όταν εσύ που είσαι Γαλλία, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, πάρεις χαμπάρι ότι ο άλλος ετοιμάζεται, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα αναγκαστείς και εσύ να δανειστείς, και εσύ να αγοράσεις όπλα, και εσύ να αναγκάζεσαι. Και μετά σου βάζουμε μια φιτιλιά, γίνεται χαμός. Είναι ισοπαίδωση, ήδη μου χρωστάς λεφτά, ήδη έχεις αγοράσει δικά μου όπλα, τα κάνεις άνω κάτω και μετά μην έρχεστε παιδιά, εγώ θα σας δανείσω εγώ για να ξαναφτιάξετε τις χώρες. Έτσι, έτσι, αυτό έγινε. Αλλά να δεις τώρα πώς πάει το μαγαζί. Σε ένα πόλεμο, πέρα από τους πεθαμένους, που τι έχουμε να κερδίσουμε, κάσες. Έχουμε όμως και τους αρρώστους, έχουμε όμως και τους τραυματίες. Αυτοί θα έχουν μια ανάγκη. Και εμείς είμαστε φιλάνθρωποι, έτσι, όλοι οι μεγάλοι φιλάνθρωποι. Θα σου φτιάξω ένα ωραίο νοσοκομείο, θα σου δανείζω λεφτά να πίνεις στο νοσοκομείο το δικό μου. Δηλαδή, εγώ σου δανείζω λεφτά στον εαυτό μου, τα δίνω στον εαυτό μου και το χρέος μένει σε σένα. Έτσι. Δηλαδή, είναι μια βιομηχανία τεράστια εσόδων. Και μόλις γίνει καλά, θα σου ξαναδανείσω για να φτιάξει το μαγαζί. Νίκο, ξέρεις τι μου θύμισε τώρα. Ξέρεις πώς χάσαμε την Ανατολική Θράκη. Μετά την καταστροφή που είχε γίνει στη Σμύρνη και Αιγαίο, είχαμε ακόμα ελληνικό στρατό και είχαμε την κατοχή της Ανατολικής Θράκης, με εξαίρεση τα Δαρδανέλια εκεί πέρα, την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είχε πλαστήρας εκεί πέρα στρατό και εννοείται δεν είναι κινήτο. Όταν έγινε η καταστροφή στην Μικρά Ασία και ήρθαν εδώ πέρα όλοι οι μικρασιάτες Έλληνες, αυτόματα, επειδή ήταν σε πόλεμο η Ελλάδα, είχε οικονομικά αποτελματωθεί, δεν είχε λεφτά, χρειαζόταν οικονομική ενίσχυση, ιδίως από τον Ερυθρό Σταυρό για νοσοκομεία και. Και οι Άγγλοι είπαν, οι Άγγλοι την κάνουν τη δουλειά, εάν δεν φύγει ο ελληνικός στρατός από την Ανατολική Θράκη, ο Ερυθρός Σταυρός δεν σας δίνει τίποτα. Και ούτε άλλη οικονομική βοήθεια θα δείτε. Και αναγκάσανε τον πλαστήρα και απέσυρε όλες του τις δυνάμεις. Πρόσεξε και μια άλλη λεπτομέρεια. Στο site που ανέβασα για τον Ρότσιλ, Εθνική Τράπεζα και 1821, η Εθνική Τράπεζα η ίδια ομολογεί ότι δάνειζε το κράτος για να πάμε για πόλεμο. Για να πάμε πότε μιλάς. Το 22. Από το 13 μέχρι το 22. Δάνειζε λεφτά η Εθνική Τράπεζα, το κράτος, για πόλεμο. Και ξαφνικά αναρωτιέμαι εγώ, δεν μας έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Γιατί δεν μας έδωσε η Εθνική Τράπεζα. Προφανώς ούτε αυτή θα έδωσε. Μετά έκλεισε η κάνουλα. Επειδή είναι του Ρότσιλ και της Εκκλησίας, τι υπονοείς τώρα. Έκλεισε η κάνουλα. Δεν ξέρω αν. Το είχαμε πει, δεν το είχαμε ξαναπεί, γιατί το 22 έγινε ένα ωραίο πανηγύρι. Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε λίγο παγώσει, Εσύ εντάξει, δεν καταλάβαμε. Έχει, ναι, το είχαμε πει την άλλη φορά, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Τις αιτίες που έγινε καταστροφή. Όχι λεπτομέρειες. Εκεί είναι πάνω. Πίσω την πόρτα. Όλοι λέγανε ότι ο Βενιζέλος είναι εθνάρχης γιατί διπλασίασε την Ελλάδα και μπράβο του και έτσι και αλλιώς. Ναι. Υπάρχει μια αμφισβήτηση για το κομμάτι αυτό. Βλέποντας την καταγωγή του, λέω δεν μπορεί. Την Ελλάδα διπλασίασε. Όχι για καλό της Ελλάδας. Κάτι άλλο παίζει. Και δεν ήξερα τι. Όσο που ένα ωραίο βραδάκι έβλεπα τις κλασικές στην περιπλάνησή μου στο ίντερνετ, βρήκα τις εκπομπές και τις άκουσα και λέω, όπα, να τα γιατί. Άκου να δεις τώρα πώς πάει το πανηγύρι. Έχει ενδιαφέρον. Η Ελλάδα ήταν η μισή, έτσι. Ξαφνικά ξεκινάει ο Βενιζέλος και παίρνει αδάφη. Όλοι λένε, μπράβο, το φοβερός και τρομερός. Εμείς ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν ξέρουμε τι. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Το πανηγύρι έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. 1904. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν ήταν ούτε εθνική ούτε της Ελλάδος, ήταν ιδιωτική εταιρεία εξ αρχής, με το πλειοψηφικό πακέτο να ανήκει στους Ρότσιλντ.
φτιάχνει μια θυγατρική, την οποία την ονομάζει Bank d'Orient, τράπεζα της Ανατολής. Γιατί οι νόμοι τότε δεν επιτρέπανε μια τράπεζα να φτιάξει σε μια άλλη χώρα. Η τράπεζα της Ανατολής ήταν θυγατρική της Εθνικής. Ναι, 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 ναι. 1904. Θυγατρική της Εθνικής. Τι γίνεται τώρα? Δεν τη φτιάξαν οι Γερμανοί. Μισό η Εθνική Τράπεζα και το άλλο μισό ήταν η Γερμανική. Deutsche Bank, ναι, τότε. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Deutsche Bank. Αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνεις τώρα, ο Ρότσιλ εδώ πέρα, ο Ρότσιλ εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Έτσι. Τα ονόματα λέω. Ναι, τα πρόσωπα. Ναι, ναι. Έθιμα, μπορώ να το βρω όμως ποια ήταν η τράπεζα. Φτιάχνει λοιπόν μια θυγατρική. Mm-hmm. Πώς έχετε τώρα την παράνοια. Μας έχει ένα τίτλο, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Όλοι έχουμε την εικόνα, ακόμα και μέχρι σήμερα ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι είναι. Όλος ο κόσμος. Ναι, ελάχιστη. Ναι. Το ίδιο πανηγύρι παίχτηκε και στην Ανατολή. Ακούνε ότι είναι θυγατρική της Εθνικής, πατρίδα, μπλα μπλα. Αλλά με το στοιχείο της Ανατολής μέσα όμως. Ναι, ναι, αναγκαστικά ήταν, γιατί δεν μπορούσαν να είναι το ίδιο όνομα για κάποιο λόγο, τότε ήταν νομικά τα προβλήματα. Για να εκπροσωπεί και όλα στον ελληνισμό της Ανατολής. Της Ανατολής. Προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια. Η Ελλάδα τότε είχε 500 εργοστάσια όλα και όλα. Σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος είχε 500 εργοστάσια. Μόνο η Σμύρνη είχε 5.500. Μόνο η Σμύρνη. Οπότε καταλαβαίνετε τι πλούτος υπήρχε. 5.500 εργοστάσια. Εννοείς βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Όλα. Πού έχω χωράσει 5.500. Κάτσε. Μόνο η Σμύρνη. Μπορεί να φανταστούμε λοιπόν σε όλη την. Τι γινόταν. Οπότε αντιστοίχως τι πλούτος υπήρχε. Πλούτος, όπως ξέρουμε όλοι, σημαίνει δύναμης. Οπότε έχουμε ένα ελληνικό στοιχείο, το οποίο είναι πάμπλουτο, το οποίο συνεχίζει να ανεβαίνει, άρα θα τους αγοράσει όλους, ασχέτως αν υπάρχει ένα κράτος τουρκικό, τότε θα καταρρεύσει, είναι θέμα χρόνου. Mm-hmm. Αυτό που είχε πει ο Καποδίστριας νωρίτερα, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο, είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσουν για να τους πάρουμε από εκ των έσω. Έτσι. Επαναλαμβάνεται τότε. Βλέποντας λοιπόν τον φόβο των Ελλήνων να δυναμώσουν και να ξανακάνουν το τόξο όπως ήταν, γιατί η Ιωνία για τους Έλληνες είναι το παν, φτιάχνουν την τράπεζα αυτή. Σου λένε Εθνική, Ελλάδα, πατρίδα. Το χάφτουν εκεί πέρα οι άνθρωποι που να ξέρουν. Παραβάζουν τον πλούτο της μέσα εκεί. Χρυσάφια, μιλάμε για τεράστιο πλούτο. Έτσι. Και πάει τώρα η Εθνική, που είναι στην ουσία ψήρα, να πάει να ενσωματώσει την, ναι, την Bank d'Orient, που είναι κολοσσός. Φυσικά όμως, γιατί να τους πληρώσει ο Ρότσιλ, να δώσει λεφτά, να πάρει, γιατί να δώσει λεφτά. Τους δώσανε, θυμάμαι, είχες πει κάτι ομόλογα ως αντίκρισμα. Τα ομόλογα αυτά, που από αυτά αντί για βιβλιάριο, που έχει ο Αρτέμις Όρας, είναι άμα τη εμφανίσει. Όχι ονομαστικά. Ονομαστικά σημαίνει το όνομά σου, το όνομά του, το όνομά μου. Μας έπεσε, δεν μπορεί κάποιος που το βρήκε να πάει να το ξαγειώσει. Άμα τη εμφανίσει όμως, σου είπες από την τσέπη, το βρήκε κάποιος, πήρε και πάει το ξαγειρώνει. Όπως είναι και τα λεφτά. Άμα σου πέσει ένα εικοσάρικο κάτω, δεν γράφει το όνομά σου πάνω. Άμα το βρω, το παίρνω και πάω και. Έτσι ακριβώς ήταν τα ομόλογα. Αυτά τα συζητούσαμε και με το Σόρα, τα συζητήσαμε και με το Βελόπουλο που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Και. Όλο στοιχείο ξεκινάει ένα πόλεμο. Το οποίο το χρηματοδοτεί η Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή, ο Ρότσιλ στην ουσία και η Εκκλησία, βέβαια. Η Εκκλησία δεν ξέρω πότε μπήκε μέσα στην Εθνική. Του βγήκε ανάποδα. Γιατί εμεί νικάμε. Γιατί μην βλέπεις είμαστε μαλάκα λαός τώρα. Στην πραγματικότητα είμαστε πολεμικός λαός. Έτσι. Απλά όχι, το έχουν κοιμήσει. Ήταν πολεμιστές. Ναι, ναι, απλά το έχουν κοιμήσει τώρα. Λοιπόν, και περνάμε. Κάποια στιγμή είχαν φτάσει έξω από τη Άγκυρα. Mm. Θυμάμαι η Τζάνη μου είχε δείξει χειρόγραφο του Κεμάλ που να λέει: ακούω τα κανόνια έξω από την πόλη της Άγκυρας. Είναι θέμα χρόνου. Και ξαφνικά είναι κάτι περίεργο. Δεν μπορούν να συνοηθούν. Ένα δεν ξέρω τι. Όχι, τα προβλήματα είχαν αρχίσει πιο πριν. Ο Λένιν. Τα προβλήματα είχαν αρχίσει πιο πριν. Δηλαδή, ο Λένιν στέλνει λεφτά στον Κεμάλ και όπλα. Την ίδια στιγμή εδώ πέρα. Όχι μόνο, όλοι του δώσανε. Και οι Ιταλοί τον βοηθήσανε. Οι Γάλλοι τον βοηθήσανε. Όχι, οι Άγγλοι δεν τον βοηθήσαν, κάναν την πάπια. Επειδή του είχαμε εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το κακό, η τρέλα με τη μικρασιατική εκστρατεία είναι ότι είχε ένα νικηφόρο στρατό που έφτασε σχεδόν έξω από την τέτοια χωρίς ηγεσία. Mm-hmm. Ο βασιλιάς στην κοσμάρα του, μάλλον με τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος στην αρχή έκανε, μετά από τραβήχτηκε επίτηδες. Ναι. Ένα στρατός χωρίς ηγεσία πολιτική και ούτε στρατιωτική ανώτατη ηγεσία είχε τη προκοπή μετά τον Βενιζέλο. Μόνο κατάφερε αυτό. Και πήρε τα εδάφη. Και όχι μόνο αυτό.
σε εκπομπή, πρέπει να είναι και του Βασιλόπουλου, που είναι και κουμούνι Βασιλόπουλου, είπανε ότι τότε οι κομμουνιστές κάνουν απεργίες στα τρένα και δεν μπορούσαν να πάνε εφόδια. Έτσι. Και στα λιμάνια, καταλαβαίνεις τώρα. Το πρόβλημα του στρατού. Έτσι εξηγείται αυτό που λέει ο Ρόζος Πάσης τον Ιούλιο του 1935, που λέει: όχι μόνο δεν στεναχωρηθήκαμε για την αστικοτσιβιλικά ήττα μας στην Μικρά Ασία, μα και την επιδιώξαμε. Έτσι. Αφού το λέγανε, ότι είναι, είναι υπερεαλιστικός πόλεμος. Ναι, ναι, ναι. Λέγανε. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα μας με αυτό που βιδώνομαι. Δηλαδή, δεν λέω ότι εκεί μας ήταν δικό μας και ήρθαν μετά οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι υπερεαλιστές. Στα δικά μας ήρθανε. Δηλαδή, για κάτσε ρε, ξέρω, κύριε κομμουνιστή, αν έρθει η τράπεζα και σου πάρει το σπίτι, εσύ θα πολεμήσεις, θα το πάρεις πίσω. Ε, ό,τι θα πει δικαίως. Δεις πως έχουν λυσάξει κάποιοι κομμουνιστές τώρα που τους απειλούν οι τράπεζες και κάποιοι άλλοι βλάκες ζώα που περιμένουν να τους τα χαρίσει ο Τσίπρας. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, γίνεται η καταστροφή. Και λέω, είμαστε μάλιστα με τον Βελόπλο και στο ξενοδοχείο του και λέω χαρακτηριστικά, λέω, μπορούμε να φανταστούμε πόσες βαλίτσες με χαρτιά, άμα τι εμφανίσει, πήγαν στον πάτο της προκυμαίας. Όχι, τα πήρανε. Πολλά από αυτά σίγουρα τα πήρανε οι Τούρκοι που εισέβαλαν μέσα σπίτια. Τι γίνανε. Τα κάψανε όλα, ρε. Γιατί τα κάψανε, ρε. Γιατί άμα τα εμφανίσει, πρέπει αυτό να εξαργυρωθεί. Καλά, θα είχαν πάρει διαταγή να κάψουν τα πάντα. Ξέρετε, καταλαβαίνετε λοιπόν, μπορούμε να φανταστούμε τώρα τι ποσά πήγαν στον πάτο της θάλασσας, άμα τι εμφανίσει. Γι' αυτό λοιπόν είχαν προβλέψει από πριν και σου λέει ο λαός από εκεί πέρα, ο ελληνικός, πρέπει να αποδυναμωθεί. Ναι, θα πρέπει κάπου να πάμε όμως. Γι' αυτό θα πάρουμε τα εδάφη, να έρθουμε να τους βάλουμε εδώ πέρα. Γιατί όλοι από την Μικρά Ασία πήγανε Βόρεια Ελλάδα. Όλοι τη Βόρεια Ελλάδα γέμισαν. Από τη Μικρά Ασία γέμισαν τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, οι πόντι γέμισαν. Οι άλλοι πόντι. Πήγαν παντού. Παντού πήγαν, αλλά η Βόρεια Ελλάδα, ήταν το βασικό σημείο που πήγαν όλοι. Δηλαδή τα εδάφη που πήρανε. Εντάξει, περάσανε και στα νησιά. Του εγκατέστησαν. Ήταν πιο κοντά, έτσι, πιο γεωγραφικά. Το μέγιστο τεκμήριο είναι εδώ πέρα, είναι η Νέα Σμύρνη. Στη Σμύρνη ήρθανε. Στην Αθήνα είχε πάρα πολλού. Παντού προσωπικά. Σε όλη την Ελλάδα πήγαν. Δηλαδή, σε πιο κοντινά νησιά. Δεν είναι. Στο βορρά απλά πήγανε κυρίω οι πόντι. Οι πόντι πήγαν στο βορρά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ο λαό που έφυγε από εκεί πέρα έπρεπε να πάει. Και προβλέψανε Κωνσταντινούπολιτε. Τα πήραμε εδώ, ελάτε εδώ πέρα και ακούσε το τρελό. Δεν πρέπει να σου ξαναπιέσει ένα γύρο. Λέει η Εθνική στο χρονολόγιο της. Όταν το 22-23, όπως είναι, όταν φύγανε οι Τούρκοι από εδώ, έτσι, με την ανταλλαγή πληθυσμών, φύγανε. Αφήσανε κάποιες περιουσίες. Αυτές οι περιουσίες τις πήρε η Εθνική Τράπεζα, τις οποίες τις ενοικίασε στους Έλληνες που ήρθανε. Ποιοι Έλληνες που ήρθανε. Και τρελαίνεσαι. Τι δουλειά έχει. Στείλανε πάνω οι Έλληνες για να. Τι δουλειά έχει μια ιδιωτική εταιρεία στη Θράκη. Να πάρει τις περιουσίες. Τους Μικρασιάτες. Και να τα νοικιάσει στους Έλληνες. Τα έπαιξε με επενίκιο. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι ήρθε εδώ πέρα στο χωράφι, πλήρωνε ένα τάδε για να το δουλέψει. Είναι μια παράνοια. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη εύκολα. Έτσι, πρωτού το περάσουμε λοιπόν. Επειδή το υπεραναλύσαμε. Δηλαδή. Έχουμε μια εθνική τράπεζα που φτιάχνει, που είναι από πίσω ο Ρότσιλντ και ο εκλεκτός λαός Θεού. Φτιάχνουν την τράπεζα της Ανατολής. Ξεγελάνε τους Μικρασιάτες Έλληνες και βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν που ήταν ζάπλουτοι. Όχι μόνο στην Μικρασία. Και μετά, επειδή θέλουν να τους κλέψουν αυτή την περιουσία, σχεδιάζουν μια ολόκληρη απατεωνιά τη Μικρασιατική εκστρατεία ή τουλάχιστον μετατρέπουν τη Μικρασιατική εκστρατεία σε κάτι τέτοιο και τους σκοτώνουν. Δηλαδή για να τους φάνε τα λεφτά τους σκοτώνουν. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο είδος ληστή που υπάρχει. Άντε απόδειξα το τώρα εσύ. Μπαίνω μέσα στο σπίτι σου, σε ξεγελάω, σε σκοτώνω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Σου φτιάχνω ένα σχέδιο έξω από εκεί που καταλαβαίνεις εσύ. Έτσι, έτσι. Το καροτάκι είναι πιο μπροστά. Όσο και να το κυνηγήσεις, δεν το πιάσεις ποτέ. Εγώ για την Τράπεζα της Ανατολής είχα διαβάσει και είχα ακούσει ότι ήταν να γίνει συγχώνευση και δεν έγινε. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Την πτωχεύσανε και δεν έγινε καθάριση ποτέ. Ναι. Και έχουν μείνει στον αέρα αυτά. Δηλαδή έχει μείνει αυτό το πράγμα εκεί. Το περίεργο. Πτώχευσε τα λεφτά, τι γίνανε. Πτώχευσε τα λεφτά, τι γίνανε. Το μετρητό και το χρυσό το πήρε η Εθνική. Ναι, ναι. Τα ομόλογα τώρα. Το χρηματιστήριο Αθηνών που ήταν στην Σοφοκλέους, Σοφοκλέους 6. Ήτανε, ναι, έφυγε. Δώσαν και χρυσό οι Μικρασιάτες. Εννοείται.
Και τα, τον πήρε εθνική. Εννοείται. Ναι, ναι. Η Τράπεζα Ανατολή το είχε πάρει. Μα το Χρυσό ήταν υπόθεση. Και μετά τι έγινε ο Χρυσό, ήρθε και τον πήρε ο Χίτλερ. Άντε, ήρθε τον, τον παραλάβει. Δεν ξέρω αυτό. Αυτό δεν ξέρω τι έκλεψε. Έκλεψε ο Χίτλερ, έκλεψαν οι Άγγλοι. Κλέφτηκαν. Λέμε τώρα, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πλούτο έχει αυτή η Ελλάδα, η οποία το κλέβουμε, το κλέβουμε, το κλέβουμε και πάλι ζούμε. Τελείω το πιάτσικο. Ναι, αλλά πώ το έγινε το γελίο. Μα κατακλέβουν 2.000 χρόνια τώρα. Λέμε μια χοντρή κλοπή. Και όμως έχουμε να φάμε. 2.167 τι πλούτο όχι έχουμε. Και 13. Έτσι, σκέφτε έτσι. Τι πλούτο έχουμε. Έτσι. Που μας λένε ότι είμαστε φτωχοί, ότι είμαστε έτσι. Τι φτωχοί είμαστε. Εμείς είμαστε φτωχοί. Δηλαδή, οι Γερμανοί τι πρέπει να είναι. 180. Τι είναι, έχουν βιομηχανία. Τι σημαίνει βιομηχανία. Βιομηχανία δεν σημαίνει τίποτα. Πρώτες ύλες. Πάρω και πωλήσεις. Άμα δεν έχεις πρώτες ύλες και πωλήσεις. Τώρα προερχόμουν, μια και αναφέρεις, μου κάνεις πάσα δηλαδή, ραδιοφωνική πάσα. Λοιπόν, επειδή ανέφερες τη Γερμανία, άκουγα μια ανάλυση. Μπορώ να πω και από ποιον κιόλας, μπορώ να πω κιόλας από ποιον. από τον Καζάκη. ότι έχει αρχίσει και η Γερμανία και στολάρει. Στολάρει, ναι, δηλαδή, πέφτει. Ναι, έχει αρχίσει και πέφτει. Εμφανίζονται σημάδια ύφεσης. 7-3 χρόνια. Αρχίζουν, δηλαδή, προσέξτε, αρχίζουν και συζητούν το θέμα της ύφεσης στη Γερμανία τώρα. Δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, το νότο αυτό δεν έχουν ξεγραμμένο. Αλλά αρχίζει τώρα η ύφεση και παίζει η κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα σημάδι προς τα που πάμε τώρα. Ναι, δηλαδή. Έχουν μαζέψει τα λεφτά. Έχουμε εκλογές Σεπτέμβρη στη Γερμανία. Mm. Τα πρώτα μηνύματα είναι αρνητικά για την οικονομία της. Ανησυχούν οι κεντροευρωπαίοι, αρχίζουν και συζητούν ήδη. Για, εντάξει, ο ίδιος ο Σόιμπλε, εντάξει, να χαλαρώσουμε λίγο με την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Αρχίζουν και το στρογγυλεύουν λίγο το θέμα. Γιατί κάτι άλλο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Τι βλέπεις εσύ? Εγώ, ο καθένας να επιστρέψει στο εθνικό του νόμισμα. Όχι, τι βλέπεις? Το βλέπω αλλού. Να το βλέπεις αλλού. Θα ζητηθεί αυτό, δηλαδή, ή αυτή είναι το θεωρητικό. Εγώ πιστεύω επόμενο κούρεμα. Επόμενο κούρεμα, άμεσο δηλαδή θα γίνει αυτό. Και οι επενδυτές θα χάσουν και αυτοί κάτι. Ποιοι επενδυτές όμως? Οι μικροεπενδυτές, οι μέσα. Οι καταθέτες. Οι καταθέτες της τράπεζας, η οποία είναι λογιστική εγγραφή στην ουσία η κατάθεση. Ναι, εξήγησε το αυτό, το έχεις πει την άλλη φορά, εξήγησε το να το καταλάβεις. Σε βλέπεις σαν επενδυτή, όχι σαν καταθέτη που εμπιστεύεσαι. Τα λεφτά που έχεις βάλει στην τράπεζα, ας πούμε 10 δραχμές ξέρω εγώ. Στόχουν πει ότι είσαι επενδυτής και ότι δεν είσαι καταθέτης. Το είπανε στους Κυπρίους τώρα, πριν από ένα μήνα. Τώρα με κατόπιν εορτής. Ναι, την ημέρα του κουρέματος. Τους είπαν ότι εσείς δεν είστε καταθέτης απλά. Είσαστε επενδυτές. Άρα ο επενδυτής πρέπει να συμβάλλει με το ρίσκο. Θυμίζει το χρηματιστήριο του Σιμίτη. Ναι, γνωστός γνωστού. Τη φούσκα. Είχε 400 χιλιάρικα στην Κύπρο, σε καράβια δουλεύει, έτσι. Ποιο? Δεν το ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω. Γνωστό γνωστού. Τα είχε σε πολλά ονόματα τουλάχιστον. Όχι. Τα είχε ένα. Ναι. Του κουρέψανε τα 300. Ναι. Από τα 400 του πήρανε τα 300. Έτσι. Του αφήσανε 100, τα οποία δεν τα δώσανε. Όχι. Τα δίνουν 1000, 1000, 2000 ανά μήνα. Έτσι, ακριβώς. Το ίδιο πράγμα έγινε με τα ομόλογα εδώ στην Ελλάδα. Γνωστό είχε, λέει, γνωστό, στην τηλεόραση βγήκε για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με τα ομολόγα ελληνικού δημοσίου που είχε δώσει στο κράτος πριν 3 χρόνια και σου λέει: μπράβο, ναι. Από το 1,5 εκατομμύριο του δίνουν τα 300. Ναι, αλλά το 2000. Χρόνια. Μπράβο, έτσι. Δηλαδή ποτέ. Ναι, του είχε βγάλει ο Τράγκας αυτού. Ναι, δηλαδή. Αυτό έγινε με το PSI, παιδιά, του Βενιζέλου. Ναι. Ο Βενιζέλος. Γι' αυτό θυμήθηκα εδώ. Ο Βενιζέλου, όχι αυτό που συζητάγαμε πριν. Δεν κάνει εκτό μετά. Ναι, γιατί. Πού είχα μείνει. Στον επενδυτή. Ναι, ότι είμαστε επενδυτές αυτό. Και ναι. Μάλιστα άκουγα έναν πολιτικό, τώρα μην τον αναφέρω πάνω στο ράδιο. Και λέει, τι θέλατε, το προερχόμενο, λέει, τι θέλατε λέει, να γίνει, λέει. Έλα, μωρά. Μη σταπεινάσετε. Στην Ελλάδα, λέει, όπως έγινε και στην Κύπρο. Προσέξτε τι είπε, ρε παιδιά. Να σε ρωτήσω λίγο κιόλας. Άρα πάμε κάτι. Καλά. Δηλαδή, εντάξει, πάμε κι άλλα μέτρα, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον και εδώ ένα κούρεμα καταθέσεων από μια αριστερή κυβέρνηση, ιδίως που θα στραφεί κατά του κεφαλαίου? Όταν θα είναι η ώρα να βγάλουμε το φυσικό αέριο. Πιστεύω ακριβώς. Όταν θα είναι η ώρα να βγει το φυσικό αέριο. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι, μην ανοίξει. Γιατί πρέπει. Ανέβασα ένα βιντεάκι. Ναι. Σαμαρά, έτσι, που μιλάει με τον Ολάν και λέει ότι ο ρηκτός μας πλούτος
Είναι ευρωπαϊκός. Ξαφνικά υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Πριν από λίγο δεν υπήρχε. Ναι, ναι, γιατί έτσι. Τον γελάγαρε, τον γέλαγε ο Παπαδόπουλος. Ανήκει σε όλη την Ευρώπη. Ναι, αυτό είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκός, δεν ναι. Ανήκει στην Ευρώπη ολόκληρη. Για να σωθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Έτσι, εμείς Ευρωπαίοι. Ναι, ναι, εμείς οι Ευρωπαίοι. Είναι ελληνικός. Όχι, όχι, είναι ευρωπαϊκός. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας αφήνουν. Είναι σαν αυτό το πανηγύρι που γίνεται με το Σάλα τώρα. Έχω εγώ στο σπίτι μου κάτι, έχει σφαλιρίσει και εσύ, θα το πάρει ένα δικό μας. Ναι, σωστά τι κάνουν. Του πουλήσαν την αγροτική. Αλλά πρόσεξε. Το καλό κομμάτι. Αυτό. Δηλαδή, τι κάνουν, χωρίζουν την αγροτική σε καλό και κακό, σε χρέη και κέρδη. Τα κέρδη τα χαρίζουν στο Σάλα. Και το ταχυδρομικό ταμείο. Ναι. Και τα χρωστούμενα τα αφήνουν στο κράτος. Στο φορολογούμενο. Ναι, σε εμάς. Ναι, ναι. Δεν του κάνουν δώρο. Δώρο, έτσι. Ένα τέτοιο ωραίο δώρο κάνουν και εμείς στην Ευρώπη τώρα. Έτσι. Για χαρά. Και υπάρχει μια ταινία του 1983 που παίζει ο Τσάκωνας. Θυμάσαι. Πού είναι και να την έχω δει, δεν έβλεπα το Τσάκωνα. Μάθε, παιδί μου, γράμματα. Υπάρχει ένα κομματάκι που ο Τσάκωνας πετάει κάτι τρελά. Σκέψου τώρα, 1983. Τι χρόνια μπροστά. Και λέει ο Τσάκωνας και καλά στο παραλήρημά του, ότι ο ρηκτός μας πλούτος είναι, λέει, η κληρονομιά μας, λέει, που μας βάλανε στην ΕΟΚ. Είπε το 1983. Τι είπες τώρα. Μπράβο, τώρα το θυμήθηκα να φτιάξω ένα βιντεάκι. Η πρίκα για το γάμο. Ναι, 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 ναι. Πρίκα το γάμο. Να θυμηθώ τώρα να φτιάξω το βιντεάκι του Τσάκωνα αυτό με τον. Με τον. Πώς τον λένε, τον Σαμαρά. Που ταιριάζει. Μα θυμάσαι, μαζί δεν ήμασταν που μας είχε πει και ο στρατηγός, ο Αϊφαντής, ότι ξέρανε από την εποχή της επταετίας και πιο πριν από την επταετία τα κοιτάσματα και είχε γίνει συναγερμός. 50. Οι Γερμανοί τα ξέρανε, νομίζω. Ναι. Εγώ κάπου είχα διαβάσει. Μπορεί και σε σένα. Δεν είναι οι Γερμανοί. Δηλαδή. Τα είδε πρώτο ο δορυφόρος, τον είπα, και κανονίσανε μετά το σχέδιο. Στρώθηκε το σχέδιο. Ο δορυφόρος είδε όσμιο. Τα πετρέλα τα ξέρανε. Τα ξέρανε τα πετρέλα. Έχω ανεβάσει πάνω ένα πρακτικά της Βουλής που η συζήτηση είναι το 87 και αυτοί που συζητούν αναφέρονται στο 50 για τα πετρέλαια. Έτσι. Έχω βιντεάκι, ας πούμε, ανεβάσει ένα βιντεάκι του Καραμαλή του Γέρου. Του Αθηνάρχη, του Αθηνάρχη. Ναι, ναι, Αθηνάρχη, δεν είναι Αθηνάρχης. Ναι. Να μιλάει για ρηκτό πλούτο τότε. Όλες σε ασπρόμαυρο, ξέρω εγώ, τότε. Αυτά έχουμε πολλά δεδομένα. Έχω επίσης τον Νίκολας Μπέρνς, που ήταν πρέσβης τώρα στην Αμερικανική Πρέσβεια, να μιλάει για τα κοιτάσματα αυτά. Ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Έχω βιντεάκι του εθνικού συνθέτη, του Θεοδωράκη. Να λέει ότι. Άκου ένα ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Ότι με το που έπεσε η Χούντα, λέει, εγώ, λέει, μεσολάβησα, λέει, με τους Τούρκους για να συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο 1975. Συνεκμετάλλευση. Πρόσεξε, μέχρι τότε, όσο ήταν ο Παπαδόπουλος επάνω, οι Τούρκοι δεν εμφανιζόντουσαν. Δεν παίρνουν ποτέ το Αιγαίο. Ανακαλύπτω πριν από μια εβδομάδα ΦΕΚ, το οποίο του 69. Που λέει ότι θα κάνουμε πώς λένε, στο Αιγαίο έρευνες και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδος. Όπου δεν τους άφησαν. ΦΕΚ του 69. Του 69. Ο Παπαδόπουλος μιλάει ότι θα κάνουμε έρευνες για ορυκτό πλούτο και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ναι, αλλά δεν έγιναν. Έτσι, έγιναν. Πώς δεν έγιναν. Αφού δεν τον αφήσαν, δεν τον Παπαδόπουλο. Πάνω στην Καβάλα δεν έκανε. Το 73 ξεκινάνε. Ο Πρίνος πάνω στην Καβάλα. Ναι. Το 73 ξεκινάνε οι ενέργειες, αλλά τον σταματήσανε. Αλλά το 69 είχε πήγει η εφαλοκρηπίδα. Τα ξέραν όλα. Τα ξέραν όλα. Τα ξέραν όλα. Έτσι. Και σκέψου τώρα εσύ τώρα μια Ελλάδα που να έχει κάνει να τρέχει με 8,5% ανάπτυξη, επί Παπαδόπουλου. Να τεράστια, τα βγάζανε. Τεράστια έργα. Θα γινόταν 80% η ανάπτυξη. Τεράστια έργα, τα οποία ήταν ιδίων πορών, έτσι, νερό σε κάθε σπίτι. Δρόμος στην άκρη του κόσμου, ΔΕΗ σε κάθε σπίτι, έτσι και τηλέφωνο. Όλα αυτά γίνανε τα τεράστια έργα χωρίς να πληρώσουμε κανέναν έξυπνο. Δρόμους. Ναι. Παντού. Ναι. Δρόμους, νερό, ναι. ΔΕΗ και τηλέφωνο μέσα στο σπίτι. Και να βγάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή, εντάξει, αντογιά, ήταν. Και έρχονται σήμερα να μας πείσουν ότι ήταν κακοί άνθρωποι αυτοί και ότι είναι καλοί ποιοι, οι δημοκράτες. Αυτοί. Και έρχομαι εγώ να σου λέω ένα λεπτό, ρε παιδιά. Θα τα έχετε δει εσείς. Έχω ανεβάσει άρθρο που δείχνει ότι λέει ο ίδιος ο Θεοδωράκης, ο κομμουνιστής Θεοδωράκης, ότι αυτός πήγε στην Αμερική
μίλησε με τους Αμερικάνους, CIA κτλ. Να συνεννοηθούν, να φέρουν, λέει, ως πρωθυπουργό τότε το 1975 τον Καραμαλή. Και λες, ένα λεπτό, ρε μεγάλε. Είσαι κομμουνιστής. Τι δουλειά είσαι, οι Αμερικάνοι είναι αντικομμουνιστές. Δηλαδή, ο κομμουνιστής πάει στην Αμερική, στους αντικομμουνιστές, συνεργάζονται για να φέρουν ένα δεξιό. Αφού ήταν εκπρόσωπος της Ισραήλ. Γιατί έπρεπε να διώξουν τον κακό των άλλων. Έχει κάνει και εκπρόσωπο. Πέσει, αλλά έχει πέσει. Ναι, υποτίθεται είχαν πέσει αυτοί. Δηλαδή, βλέπετε σε καμιά λογική. Όχι. Έρχεται ο Καραμαλής και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αλλάξει τον νόμο, να νομιμοποιήσει το κουκουέ. Γι' αυτό δεν κουνιέται το κουκουέ τώρα. Ναι. Τίποτα. Μια χαρά, όλα καλά είναι. Και λες, τι έχει γίνει τώρα, παιδιά. Κοίταξε. Δεξιοί, Αμερικάνοι. Άμα κολλήσει τα κομμάτια του παζλ γύρω-γύρω, τα χιλιάδες κομμάτια, ναι, αρχίζει και λες τώρα. Παιδιά, κάποιο σχεδιάκι είναι εδώ, δηλαδή. Δεν είναι χιλιάδες. 100 κομματάκια είναι. Τα 50 να βάλεις, αρχίζεις και βλέπεις. Ακριβώς, δηλαδή. Μόλις φτάσεις στα 70, ξέρεις από πού θα φυλαχτείς πια. Και δεν θέλω να θεωρηθώ. Εντάξει, δεν είμαι υπέρ της συνωμοσιολογίας, αλλά σε πάρε προς τα κύρια, παιδιά. Μα δεν είναι συνωμοσία, ρε. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα παζλ. Συνωμοσιολογία θα μπορούσε να πει κάποιο πριν από 5 χρόνια. Πλέον με αυτό που έχουμε πάθει, να μην το χαρακτηρίσω, μην γίνω τέλος πάντων. Θεωρώ ότι όποιος πλέον δεν αρχίσει και κοιτάει προς τα εκεί, να βλέπει δηλαδή συνωμοσίες, χωρίς να είναι συνωμοσιολόγος, είναι απλά βλάκας όποιος δεν τις βλέπει. Έχουμε φτάσει στο σημείο, έτσι, να δει, γι' αυτό πάλι ο Αριστοτέλης έχει δίκιο σε αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν να το τελειώσουμε. Ότι βλέπει ένα και ένα ίσον, και αν πεις οι δύο λένε συνωμοσιολογία. Δεν είναι συνωμοσιολογία, ρε παιδιά. Λογική είναι. Ένα και να κάνει δύο. Γιατί είναι συνωμοσία το δύο. Έτσι έχουμε φτάσει. Θυμάστε. Τώρα, επειδή μου θυμίζει αυτό, θυμάστε επί Μητσοτάκη 90-93 μια αφίσα που κυκλοφορήσε στον δρόμο 0-0 ίσον 14. Όχι, δεν θυμάμαι. Προσπαθούσαν να περάσουν ότι 0 η φόρη συν 0 αυτό ίσον 14 θα πάρει στο τέλος. Και αυτό κυκλοφορούσε πάρα πολύ έντονα. Προσπαθούσε να σου περάσει ότι αυτό που έχεις είναι 14% αύξηση στο μισθό σου. Ναι, από το Θεό, έτσι, έπεσε από τον ουρανό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Να σε ρωτήσω, γνωστοί σου κάνανε, πέσανε στο ατόπιμα να ψηφίσουν τα του συστήματος κόμματα? Εμένα πολύ, πάντως. Πάρα πολύ. Πες μου κάτι, ιδίως με το Πασόκ, επειδή πολλά εύτερα πολλά. Ποια ήταν τα κριτήρια με τα οποία το ψηφίσανε? Σοσιαλισμός. Μέχρι πότε όμως, πες μου, για να σου απαντήσω. Το Γιωργάκη. Oh, τώρα φύγεσαι. Τότε για το Γιωργάκη λέω τότε. Ποια ήταν τα κριτήρια? Γιατί εγώ ακούσει ωραία πράγματα. Έχω ακούσει και αθώα φατσούλα. Έχω ακούσει και τέτοια. Ναι. Ήτανε φερέγγιος. Έχω ακούσει πολλά ευτράπελα. Ειδικά αυτό με τη φάτσα. Άνοιξε το στόμα μου, κοίταγα έτσι. Δε, τι να τους πεις εκεί. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψηφίζει από συνήθεια. Ένα κόμμα. Για να ναι, αυτό, φράσει από παράδοση. Και εντάξει, επειδή κατάγομαι από Κρήτη, ας πούμε, η παράδοση με ακολούθησε πολλά χρόνια. Αυτή η Κρήτη που να καταποντιστεί μας έχει κάνει. Λοιπόν, από συνήθεια, από παράδοση. Οπότε η παράδοση έγινε και η συνήθεια έγινε ένα. Και λες, είμαι εκεί. Είτε είχες ιδιονόφελος, είτε δεν είχες. Λοιπόν. Και σε είχε πείσει το σύστημα ότι αυτό εκ το πράγμα εκεί, αυτός εκεί είναι ο σωτήρας σου. Ο άλλος είναι ο κακός. Και πήγαινες. Ναι, εσύ θυμάμαι και τότε που ήμουν στη δουλειά, έναν άνθρωπο που τον θεωρούσε σοβαρό, που τα ψάχνει έτσι στον άλλο, μου λέει, ο Παπαντρέου δεν είναι, μου λέει, σαν τον Καραμάλη. Έχει διεθνές πρόσωπο. Ο άλλος είναι ένας μπούλης. Να δεις μόλις μπει πώς θα τα λύσει. Ναι, του αυτό... κοιτάω, του λέω, είσαι σοβαρός, του λέω. Σοβαρολογείς τώρα, μου κάνεις πλάκα. Σοβαρολογούσα. Όχι, μου λέει, να δεις. Έχω πολύ καιρό να τον δω. Θέλω να τον δω. Μπορεί και να τον δει, πραγματικά. Όχι, κοίταξε. Πριν κάνεις την κίνηση αυτή, μπορεί να έχει αλλάξει. Και. Εντάξει. Με συγχωρείς. Αυτός... Δεν έκανε να μου πεις. Πες μου κάτι. Αυτός θα τον ψήφισε το Γιωργάκη για τα λεφτά. Θα τον ψήφισε. Σιγά με του χαριστώ. Συγγνώμη, του χάρη. Κοιτάξτε, δίνε μια δεύτερη ευκαιρία στον κόσμο, επειδή μου μην είσαι τόσο τέτοιο. Καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει αν με κατέστρεψαν. Λεπτομέρεια. Δεν μου λες, πόσοι από αυτούς θα ξαναψηφίσανε, πιστεύεις? Αν όχι τον Γεωργάκη, τον Αντωνάκη. Όχι, αυτοί που ψηφίσαν Γεωργάκη. Ή σε λίγο τον Αλεξάκη, να του βγάλουμε και αυτόν υποχωριστικό. Μίστερ Τσίπρα. Μίστερ Αλέξη. Μίστερ Αλέξη.
Τι Mr. Alex δεν, δεν έγινε ιστορία, ρε. Έγινε ιστορία, έγινε Τσίπουρας, μου αρέσει πιο πολύ. Ρε, Τσίπουρας. Δεν, είχσε... δεν είδες τι έγινε με στη Βουλή. Τσίπουρα, πες το πώς θες. Δεν άκουσες τι έγινε με στη Βουλή με το Δημήτρη Τσίπρας. Δεν μπορώ να δω ειδήσεις, ρε. Έχω και κάποια συναισθήματα που πήγαν να με κάνουν καταθλιπτικό αυτή. Βγήκε ο Ηλιόπουλος της Χρύσης Αυγής. Ναι. Κάτι έχουν εκεί πέρα και αποκάλεσε τον Τσίπρα Μίστερ Τσίπρας. Ναι. Ο Δραγασάκης ως πρόεδρος της Βουλής εκείνη τη στιγμή και του ΣΥΡΙΖΑ θύχθηκε. Ναι. Τους λέει ότι να βγείτε έξω. Κάτι στην Χρυσή Αυγή είναι χαμός εκεί πέρα. Και ακούγεται να βγείτε έξω Βουλή. Γιατί επειδή είπε Μίστερ Τσίπρας. Εδώ έχουν πει ένα ζωρό. Τέλος πάντων. Δικτατορία. Ναι, λέγε. Δικτατορία. Ξέρουμε, δηλαδή δεν. Ναι. Επικαλείται διάφορες δικαιολογίες του κόλλου εκεί πέρα και είναι δικτατορία. Και ακούγεται ένα high hilter μέσα στη Βουλή. Α, ναι, αυτό το άκουσα. Αυτό το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, το παρελθόν. Ένα τραγέλιο. Θα το ακούσει. Και εγώ πετυχαίνω τη στιγμή που το έχει πει το προηγούμενο βράδυ, ήταν τις προηγούμενες ώρες, ήταν και πετυχαίνω τη Τζαπανίδου. Όχι, τι του έκανε. Τζαπανίδου. Δεν θυμάμαι ποιο καλύτερο. Τζαπανίδου, ποιανού είναι. Σκάι. Δημοσιογράφο. Σκάι. Με άλλου δύο-τρει δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν. Και να έχει, να έχει αλλάξει 50 χρώματα Τζαπανίδου. Και να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ότι πρέπει να τους διώξουμε, πρέπει να τους. Ποια να ακουστεί. Το Χάιλ Χίτλερ. Το Χάιλ Χίτλερ, ποιο το είπε. Μα εκείνη η πλακά, μα και άκουγα να σου πω την ιστορία. Έγινε ρόμπα. Και έχει γίνει ιστορία και έχει αλλάξει 15 χρώματα και ότι πρέπει να τους βγάλουμε και είναι. Και καταλαβαίνεις από τα γνωστά τα κουμπάκια. Και τότε βγήκε ότι το είπε ποιο. Ο Πάντζα. Τη Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Ενάντια στου δικού του. Και καλά το είπε. Κοροϊδεύοντας τους άλλους. Κοροϊδεύοντας υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα. Ποιους κοροϊδεύοντας. Το είπε για να θίξει τους χρυσαυγητές ή για να θίξει την όλη η δημοκρατική κίνηση του Πρόεδρου της Βουλής. Όποιος έχει ασχοληθεί με την προπαγάνδα, δηλαδή αυτά που είναι τα βαρκοτόπια των κομμουνιστών, ξέρει γιατί το είπε. Γιατί. Για να θίξει τη Χρυσή Αυγή. Για να ακουστεί ότι έμεινε η Χρυσή Αυγή, το είπε αυτό. Να παίξουν οι ειδήσεις ότι η Χρυσή Αυγή είπε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί η προπαγάνδα λέει κάτι συγκεκριμένο. Η πρώτη εντύπωση μένει. Και από μικρό παραθυράκι να βγει αλήθεια. Η πρώτη εντύπωση μένει. Πρόσεξε. Αν εγώ έτσι κατηγορήσω τον Γιώργο ότι έτσι έκλεψε. Σε ένα πάνελ τώρα. Έτσι, κατηγορώ ότι ο Γιώργος έκλεψε. Τον κατέστρεψες. Το πρώτο λάθος που θα κάνει ο Γιώργος είναι τι. Να αμυνθεί. Είναι λάθος. Πρέπει να κάνει επίθεση αντίστοιχη. Γι' αυτό βλέπεις στα πάνελ όλοι. Κάνει επίθεση ένα στον άλλο. Δεν απαντάει, κάνει επίθεση. Άρα σημαίνει ότι είναι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Είναι εκπαιδευμένοι δηλαδή. Έτσι. Τι κάνει τώρα. Το πετάει. Εγώ τώρα πετάω. Ο Γιώργος έκλεψε. Ο Γιώργος κολλάει. Σου λέει μα όχι, δεν έκλεψα. Με το που θα πει μα όχι, το έχει χάσει το παιχνίδι. Η εικόνα που περνάει κάτω είναι ότι έχει κλέψει. Ναι. Εσύ μου λες ότι κάνω μήνυση. Πώς. Με συγχωρείς. Και αν ο άλλος αρχίζει και επιτίθεται χωρίς να απαντάει στην κατηγορία, πάλι ένοχος φαίνεται στα μάτια των πολλών. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Εγώ, όχι. Εμένα έτσι μου φάνηκε όχι. Και όλο το κατηγορητήριο όχι, που είχε κάνει ο άλλος του Sky στο Μιχαλολιάκο. Άκουσα και του κατηγορούσε το Sky αυτό. Αυτά που σου λέω τα έχει πει μάστερ της προπαγάνδας. Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι, εσύ δεν συμφωνείς, μη συμφωνείς. Το να κάθεσαι να στις κατηγορίες, να ρίχνεις πάλι κατηγορίες, ο άλλος σε βλέπει από κάτω, θα σου πει ενοχικοί δυο. Ενοχικοί δυο, αλλά όχι ο ένας. Δεν έχει ακούσει πολύ, εντάξει, πολύ κλέψανε. Το δηλαδή, το να. Ωραία, και εγώ με το ζήτημα να κάψω και τον άλλον. Ή να βγω εγώ αθώος. Το θέμα είναι να πετάξω από πάνω σου την ευθύνη. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται. Σου λέω, καίγονται και οι δυο. Γίνεται. Όχι, δεν καίγονται και οι δυο. Συνολικά το να καίγονται και οι δυο. Αυτό δεν είπαμε πριν. Καίγονται και οι δυο. Ξεθυμένοι. Το να πάρει εσύ μια ευθύνη μόνο σου δεν ξεθυμένει. Σου μένει στάμπα. Ο Γιώργος έκλεψε. Παίρνουν στάμπα και οι δυο. Αυτά που σου λέω είναι δεδομένα. Αυτό που η πρώτη εντύπωση μένει. Ναι. Και μετά τι γίνεται, λέει. Παρόλο που εγώ μετά. Αφού ξέρω ότι ο Γιώργος δεν έχει κλέψει, πω την επόμενη μέρα, sorry, έκανα λάθος. Κάνεις, δεν θα διαβάσει αυτό το sorry, έκανα λάθος. Όχι. Θα μείνουν όλοι στο πρώτο. Στο πρώτο. Αυτό το πράγμα το έκανε, την προπαγάνδα αυτή την έκανε ο Όλιβερ Στόουν, τον Αλέξανδρο. Έβγαλε την ταινία αυτή. Έβγαλε τη σκηνή εκείνη με τον ηφαιστείωνα και μετά την έβγαλε. Μόνο αυτή η σκηνή. Φυλάει τη μάνα του με τον ηφαιστείωνα. Τον έχουν γραμμένο όλοι. Εντάξει, δεν είναι ο Αλέξανδρος αυτό το πράγμα, έτσι. Πρώτα απ' όλα, σαν κλαμμένο τέτοιο ναι, είναι. Την ίδια στιγμή όμως, μετά από λίγο, βγαίνει ο Όλιβερ Στόουν και λέει: sorry, έκανα λάθος. Ποιος το είδε αυτό. Έχει μείνει πρώτα εντύπωση. Δεν μου λες. Ο Αλέξανδρος ήταν έτσι, έτσι. Εγώ τότε θα παρακολουθήσω τα πράγματα. Είδες μήπως είχες δει φατσικά τον ιστορικό σύμβουλο που είχε ο Όλιβερ Στόουν. Δεν το θυμάμαι, όχι. Λοιπόν, εγώ τον είδα.
Α, ήταν. Oliver Stone, Αγγελάκη, ο ιστορικός του σύμβουλος. Oliver Stone είναι. Γι' αυτό βγήκε έτσι η ταινία. Oliver Stone ήταν, νομίζω, και ομοφυλόφιλος και Εβραίος. Είναι. Μερικές φορές συνάδει. Είχε και συνάντηση με τον Τσίπρα σε ένα τελευταίο. Ποιος? Oliver Stone. Α, ναι. Τι θα τον τραβήξει και ταινία? Συναντηθήκανε σε ένα φεστιβάλ. Θα τον τραβήξουν αυτόν, δεν ξέρω. Οι Τσιπούρες της Ελλάδος. Δεν συναντηθήκανε σε ένα φεστιβάλ κάπου σε μια. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που θα βγει ο Τσίπουρα σίγουρα πρωθυπουργό. Τον έχουν σχεδιάσει. Τον έχουν σχεδιάσει, θα βγει 100%. Απλά θα έχει, πιστεύω, ένα εμφύλιο μέσα στο κόμμα του θα τον έχει. Γιατί άλλα περιμένουν κάποια αριστερή να κάνει και άλλα θα κάνει. Εννοείς καθοδόν. Όταν θα έχει πάρει την πρωθυπουργία, καθοδόν. Εννοείται. Εννοείται. Θα κλαδέψει αρκετούς. Θα δείξει το πρόσωπό του το δικτατορικό. Θα δείξει. Τα πράγματα είναι απλά. Θα δείξει στα ελληνικό πρόσωπο αυτό που δεν θα περιμένουν οι τέτοιοι, αλλά. Θα τους αξίζει πραγματικά. Ναι. Γιατί έτσι είναι και οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτό που με ανησυχεί είναι το θα στραφεί και εναντίον της Χρυσής Αυγής κατά πάσα πιθανότητα και δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά εκεί. Μάλλον για εμφύλιο, Πάμε για κάτι μετανάστες να ξεσηκώνονται. Πάμε, δεν ξέρω. Είναι εμφύλιος, είναι συγκρούσεις. Και στη Μορτοπόλεμο πάμε. Πάντως αν είναι εκρηκτικό μείγμα, έτσι, δηλαδή αν το σενάριο βγει ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Μα μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Είναι τα δύο κυρίαρχα κόμματα. Χρυσή Αυγή αντιπολίτευση, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω τι θα μείνει όρθιο πια στην χώρα. Να πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει το εξής. Ας τους γέρους που είναι ξεμοραμένοι, αν και πολλοί από αυτούς θα ψηφίσουν. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή τη χώρα. Αυτό είναι. Πολλοί δεν θα πάνε και εκεί. Τώρα το απόγευμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μόνο στην Αμερικάνικη πρεσβεία τη δικιά μας εδώ. Υπάρχουν σε κρεμότητα 175.000 αιτήσεις για βίζα, για μετανάστευση. Γιατί είχα μια συζήτηση το απόγευμα σε μια. Ναι, θέλουν να φύγουν όλοι. Οι Έλληνες μένουν οι αλλοδαποί. Εκκρεμότητα. Είναι ήδη 175.000 αιτήσεις και ξέρετε. Κάτσε, παιδιά, εμένα μου. Μόνο στην Αμερική. Είναι δύσκολο να πας στην Αμερική, έτσι. Στο ίντερνετ, σαν αναδυόμενα παράθυρα που μου έχει σπάσει τον Εύρα τελευταία. Να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση, τέλος πάντων. Μου βγαίνει ξεκάρβοτα, θέλεις να πας στην Αμερική. Μιλάμε, μου βγαίνει μέρα παραμέρα. Θέλεις βίζα, δεν ήταν τέλο. Λέω, τι κοίτα εδώ, ρε παιδιά, μου το προβάλλουν και στενά δύο μέρα παράθυρα. Φεύγουν οι Έλληνες, μένουν οι αλλοδαποί. Παιδιά φεύγουν, μιλάμε χιλιάδες. Μια άκουσα χιλιάδες για την Ευρώπη, έχουν φύγει και η Αυστραλία, αμέτρητη. Και δυστυχώς το ακόμα πιο λυπηρό ξέρω είναι ότι φεύγουν οι καλύτεροι. Δηλαδή αυτοί που έχουν master, doctor, που δεν είναι κομματόσκυλα, γιατί το κομματόσκυλο θα βολευτεί, φεύγουν οι καλύτεροι αφρόκρεμα. Φεύγει και το master και το διδακτορικό, φεύγει και το εργατικό δυναμικό και αυτός που μπορεί να προσφέρει, που έχει μια δυναμική ακόμα. Και είναι νέος. Και είναι νέος, έτσι. Και μένει εδώ. Η πλάκα είναι με τους αριστερό, ΣΥΡΙΖΟ, κουμουνό, σε όλους αυτούς, ότι φωνάζουν για ένα κακό κεφάλαιο. Όντως το κεφάλαιο μας πίνει το αίμα, αυτό δεν διαφωνούμε. Φωνάζω κατά ενός κακού κεφαλαίου, τη στιγμή που οι ηγέτες τους είναι κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις ΣΥΡΙΖΑ ή η επιχείρηση ΚΚΕ είναι κεφάλαιο, γιατί σύμφωνα με τον Μάρξ, κεφάλαιο είναι αυτό που έχει μια εργασία, έχει ιδιοκτησία του την εργασία. Έτσι. Και προλετάριο είναι αυτός που δουλεύει σε αυτόν. Λοιπόν, δηλαδή θες να πεις ότι οι ηγέτες τους είναι αφεντικά και ότι είναι πάμπλουτοι. Αλλά το ΚΚΕ έχει άλλη θεωρία. Το ΚΚΕ λέει πρέπει να αμείβει το εργάτης όσο και το αφεντικό. Δηλαδή ήταν όλα κοινά. Γι' αυτό ναι. Απόλυσε τώρα. Ναι. Γι' αυτό είχε σκάσει το Σκαραμαγκά με μια Λέξους. Εγώ αυτή τη λέω. Υπήρχε άλλη Λέξους στο Σκαραμαγκά μέσα. Ότι κάτι φιατάκια υπήρχαν. Ότι... Ναι, για να υποστηρίξει τότε τους εργαζομένους που κλαδεύαν. Κάνει πρώτα μια βουτιά στην Εκάλη. Στην πισίνα στην Εκάλη και μετά πάει να σώσει τους εργάτες. Ποια? Η Κανέλη. Αυτή που ήταν του Καραμαλή. Αυτή, ναι. Αυτή η λογική ότι όλοι είμαστε ίσοι, κάτσε και λέω. Είχα μια κουβέντα με κάποια αριστερή και λέω: πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, να δεχτώ τη θεωρία σου σε μια άλλη, σε ένα άλλο πλανήτη. Ναι. Όλοι είμαστε ίσοι. Okay. Έχω εγώ, ας πούμε, κάποια χρήματα. Κάνω μια επιχείρηση. Εντάξει, και βγάζω ένα προϊόν και το πουλάω. Πώς θα είμαστε όλοι, θα έχουμε μερίδιο ίσο από αυτό, δηλαδή και ο διοικητής της επιχείρησης και ο. Δηλαδή, εσύ τι ρισκάρεις, βάζεις τη δουλειά σου. Εγώ λέω: βάζω τη δουλειά μου, βάζω τον ιδρώτα μου. Το 8ωρό σου, το μισθό σου, τα δικαιώματά σου, αυτά παίρνεις. Εντάξει. Τι πρέπει να έχεις και μετοχές από αυτό, πώς γίνεται και μερίδιο, δεν γίνεται, δηλαδή, όχι με μένα το κάνεις.
Και να σου απαντήσω, λέω, μπορεί και να μην το κάνω, λέω, και μαζί σου κιόλας αυτό. Γιατί με τη ρομποτική και όλα αυτά θα χρειαστώ, αν ήθελα 28 υπαλλήλους, θα χρειαστώ 3. Ναι, εγώ τους λέω κάτι άλλο. Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι. Όχι, δεν συμφωνώ 100%, αλλά δεν είμαι και αντίθετο 100%. Γεγονός είναι ότι ο εργάτης παράγει. Έτσι. Συμφωνώ. Να πληρωθεί. Να πληρωθεί κανονικά. Θα πρέπει να πληρώνεται. Αξιοπρεπώς και να ζει. Δεν διαφωνώ. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν πάω στους μισθούς Κίνας που είναι $176 το μήνα. Έτσι. Μα βγαίνει η Παπαρίγα, άκου το γελίο τώρα τη πόδη. Βγαίνει η Παπαρίγα και λέει: δεν θέλουμε να φτάσουμε, λέει, μισθούς, λέει, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Φτάσαμε. Βγαίνει η Παπαρίγα. Φτάνουμε. Όχι, βγαίνει η Παπαρίγα. Ναι. Παρακάτω ευρώ. Βγαίνει η Παπαρίγα. Ναι, και κατηγορεί τώρα ποιου. Τους κομμουνιστές που ήταν στον Βουλγαρία και Ρουμανία, κομμουνισμό είχαν. Πρόσεχε όμως, ξέρεις τι λένε οι κομμουνιστές. Ότι εκεί δεν έχουν κομμουνισμό. Α, δεν είναι κομμουνισμός εκεί. Όχι. Α, τι είναι εκεί. Δεν ξέρω. Κάτσε, στην Βουλγαρία δεν είναι πια κομμουνισμός. Δεν έχει εφαρμοστεί, λένε, ο κομμουνισμός ακόμα. Ναι, δεν έχει εφαρμοστεί. Και λέω τώρα, αφού κάτι δεν έχει εφαρμοστεί και το ονειρευόμαστε. Για εγώ, όσους έχω γνωρίσει από τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, μου λένε, καλά, εδώ πέρα έχετε κομμουνιστές. Ξέρετε πώς έχουμε υποφέρει από αυτούς. Δηλαδή, ακόμα και οι Αλβανοί λένε ότι επί Χότζα δεν πεινάγαμε, αλλά τρώγαμε ένα ξεροκόμματο, τίποτα άλλο. Ένα ξεροκόμματο. Αυτό είναι το κακό της ισότητος. Αυτό που... Υπάρχει ισότητα, υπάρχει ισοπεδότητα. Μπράβο, επανερχόμαστε στον Αριστοτέλη από εκεί που ξεκινήσαμε, που λέει ο Αριστοτέλης ότι αυτός που προβλέπει να άρχει και αυτός που δεν προβλέπει να άρχεται. Αλλά πρόσεξε, αυτός που προβλέπει να άρχεται το συνολικό καλό, όχι η τσέπη του. Αυτό είναι το σωστό σύστημα. Υπάρχει λύκος και υπάρχει και λυκόσχυλο. Περίμενε. Άκου τώρα να στο γιατί. Γιατί σου λέει, όσοι άρχονται είναι δουλοπρεπείς. Και τι κάνει τώρα ο Μάρξ. Μας κάνει όλους ίσους. Άρα, οι 10 που προβλέπουν γίνονται 10 από τους 100. Έτσι, οι υπόλοιποι 90 δεν προβλέπουν. Στην ουσία τι κάνει. Μας βάζει όλους ένα φάκελο. Οι 10 χάνονται στους 100. Γιατί είναι 10%. Μεταμορφώνονται κιόλας. Α, μπράβο. Μεγάλο βαθμό. Οπότε, τι έχει σου λέει, σας κάνω όλους δούλους. Παράδειγμα, περάω στην Ελλάδα την ισότητα. Οι 10 που προβλέπουν θα τους φάνε οι υπόλοιποι 90 που δεν προβλέπουν. Έτσι. Οπότε, στην ουσία, γινόμαστε όλοι δούλοι. Έτσι, γιατί δεν προβλέπουμε στην ουσία. Αν εμείς το προβλέπουμε και άλλοι 20 δεν προβλέπουν, η γνώμη μας θα πάει στο καλάθι. Mm-hmm. Θα περάσει αυτόν που δεν προβλέπουν. Mm-hmm. Στην ουσία είμαστε και εμείς δούλοι μαζί τους, γιατί μας παραστερούν. Οπότε τι σου λέει τώρα ο Μάρξ. Σας κάνω τους δούλους, αλλά εμείς το ιερατείο μας θα παίξω. Μας θα παίξω. Προβλέπουμε. Δηλαδή τι κάνω. Αντί να πολεμήσω, το ιερατείο προβλέπει. Οι 10. Το ιερατείο είναι λίγοι. Έτσι. Και εκεί είναι λίγοι. Το λίγο ιερατείο προβλέπει. Οι λίγοι Έλληνες προβλέπουν. Τι κάνει. Σου δίνει μια δημοκρατική ισότητα. Εσένα σε κάνει μάζα μαζί του υπόλοιπου δούλου. Αλλά αυτοί παραμένουν να προβλέπουν. Δηλαδή, και να προσέχουν. Παραλυσμός. Χριστιανισμός. Να γυρνάς κατά λομάγουλο. Τι να γίνεις? Να γυρνάς κατά λομάγουλο. Με πιο απλά. Μπε. Να γίνεις μπε. Ναι. Ο αμνός του Θεού. Κρατάνε το οφθαλμό σε δύο οφθαλμού. Δηλαδή τι σου λέει. Εσύ να συγχωρείς. Εγώ όμως δεν συγχωρώ. Δηλαδή συγκίνησαι πρόβατο. Εγώ παραμένω λύκος. Όλοι ξέρουμε ότι το μέλλον του πρόβατου είναι να το φάει ο λύκος. Έτσι. Οπότε κάποια στιγμή, όταν θα γράψω αυτό το προηγούμενο βιβλίο που θέλω. Καλά. Πρόβατα δεν τους έκανε τους χριστιανούς, αλλά τους έκανε ζώα. Είναι πρόβατα. Τους έκανε πρόβατα. Πρόβατα. Άμα δεν είναι αυτά πρόβατα, τι είναι? Πίστη σου λέει. Μαύρα πρόβατα. Τι πίστη, ρε μεγάλε, τι σημαίνει πίστη? Μου χτυπάει το κουδούνι ένας Εχοβάς και μου λέει: ήρθα να σου πω για την πίστη του Ιησού Χριστού. Λέω: καταρχήν θα τον ψαρώσω. Του λέω: είμαι εδώ καθιστής. Κολλάει. Ορίστε, μου λέει. Είμαι εδώ καθιστής, του λέω. Κολλάει. Μου λέει, δηλαδή δεν πιστεύετε, λέει, δεν έχετε πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Λέω, πίστη είναι για τα πρόβατα. Εγώ θέλω γνώση. Κολλάει. Μου λέει, ευχαριστώ πολύ. Λέω, γεια σας. Τι σημαίνει πίστη, ρε μεγάλε? Πίστη σημαίνει να σε πείσω για κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδείξεις. Και γιατί να μην σε πείσω ότι αυτό είναι ελέφαντας? Πίστη είναι αυτό. Πίστεψε ότι είναι ελέφαντας. Και εσύ λέει, τι γίνεται? Θα το ψάξω να δω και γλωσσολογικά εγώ, που... Εγώ ας είμαι προπαγανδιστής και εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος. Εγώ, βάσει πειραμάτων, βάσει τεχνογνωσίας, αναγνωρίζω ότι εσύ, κατά πάσα πιθανότητα, θα είσαι όχλος. Δηλαδή, θα καταλαβαίνεις μόνο ότι βλέπεις με τα μάτια σου. Οπότε λέω ότι αυτός, λέω, σε έχω απέναντί μου, έτσι, αυτός, δεν μπορεί να δει πέρα από ένα σημείο.
Θα του φτιάξουν λοιπόν μια παγίδα πέρα από αυτό που μπορεί να δει. Έχει γίνει ένα πείραμα. Το πείραμα του Μίλγραμ. Του Μίλναρ. Του Μίλγραμ. Μίλγραμ. Εβραίος ο Μίλγραμ. Έτσι, και έχει γίνει ένα άλλο του Σολομονάς. Εβραίος και αυτός. Ψυχολόγοι. Θα πάθεις πλάκα με αυτό που φαίνεται, έτσι, που διαφαίνεται. Αλλά πρόσεχε να γίνεται. Αυτοί προβλέπουν πριν από εμάς. Δηλαδή, κάτσε να πω πρώτα το πείραμα τι γίνεται. Βγαίνει έξω στον δρόμο και παίρνει 10 άτομα. Τυχαία. Τους λέει ότι θα κάνω ένα πείραμα επιστημονικό. Προς επιστημονικό. Αυθεντία. Τους είχαν δώσει, μέσα. Φαντάζομαι, ήδη τίτλους, όνομα για διασημότητα. Όχι, άκου να δεις τώρα. Σε ένα δωμάτιο. Έτσι. Οι 10 είναι άσχετοι. Τυχαία, στον δρόμο. Μπαίνει μέσα ένας τύπος με ποδιά καθηγητή, με ύφος καθηγητή, επιστημονικό ύφος έτσι βαρύ. Κατευθείαν το ένα από τα 10, δηλαδή δεν μπήκαν και τα 10 μαζί, έτσι. Το θύμα εντός εισαγωγικών παίρνει μια εικόνα. Επιστήμη, σοβαρότητα, αυθεντία. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται και ο δεύτερος. Υποτίθεται το πείραμα είναι μεταξύ δύο ανθρώπων τυχαίων. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν είναι δύο τυχαίων. Είναι ένας τυχαίος και ένας ηθοποιός. Ο καθηγητής είναι ηθοποιός και αυτός. Και λένε τώρα στο θύμα. Ένας από τους δύο. Που είναι προκαθορισμένο βέβαια, αλλά το λένε έτσι να τον πείσουν. Ένας από τους δύο θα είναι ο δάσκαλος και ο άλλος θα είναι ο μαθητής. Γυρνάνε, ξέρεις, συντύχει, ξέρω εγώ, αλλά τυχαίνει πάντα το θύμα να είναι πάντα ο δάσκαλος. Παίρνουν λοιπόν το θύμα, το βάζουν σε ένα δωμάτιο, έτσι, και με μια κονσόλα μπροστά. Με ρεύμα. Με βολτ. Έτσι, mm-hmm. κουμπάκια με βολτ. Mm-hmm. Ο ηθοποιός πάει από την άλλη μεριά και υποθέτει είναι ο μαθητής. Τι κάνουνε. Ρωτάει κάτι ο δάσκαλος. Αν απαντήσει λάθος ο μαθητής, πατάει ένα κουμπάκι. 12 βολτ. Δεύτερο λάθος. 22 βολτ. Τρίτο λάθος. Τα βολτ ανεβαίνουν. Αυτό είχε γίνει και με επιθήκους το πείραμα. Ναι, άκουνα στο να πει. Με ανθρώπους. Στην Αγγλία και στη Γερμανία έγινε αυτό. Στο τέλος. Είναι στημένο ότι ο ηθοποιός μαθητής θα κάνει λάθος. Έτσι. Όλη η υπόθεση να δουν την αντίδραση του δασκάλου του θύματος, του υποτιθέμενου δασκάλου. Πόσο θα υποκύψει νοητικά στην αυθεντία. Mm. Είναι λοιπόν ο τύπος εδώ πέρα και πατάει κουμπιά. Όταν κάνει λάθος ο άλλος, πατάει κουμπί. Κάποια στιγμή τα βόλτα αρχίζουν και ανεβαίνουν. Αρχίζουν τα βόλτα και αυτό είναι 100, 120. Mm. Αρχίζει ο ηθοποιός και καλά φωνάζει. Πρόσεξε, μια λεπτομέρεια. Πού είναι συνδεδεμένα τα. Υποτίθεται είναι. Στα χέρια. Ηλεκτρόδια. Υποτίθεται. Αλλά δεν τον βλέπει. Η πρώτη εικόνα που λαμβάνει είναι πια. Όταν ξεκινάει το παραμύθι, μπαίνουν πρώτα εκεί που είναι ο μαθητής, έτσι. Είναι σε μια καρέκλα που έχει ηλεκτρισμό και του δένουν το χέρι. Οπότε το θύμα παίρνει την εικόνα ότι ο τύπος είναι δεμένος. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Έτσι. Δεν του λέει τίποτα, όμως το βλέπει. Η εικόνα μεγάλη δύναμη. Και του παίρνει τα ηλεκτρόδια. Με το που θα το περάσουν το ηλεκτρόδιο και τον δέσουν και το θύμα πάρει την εικόνα αυτή, φεύγουν. Πάνε στο διπλανό, από την δίπλα μεριά. Γιατί βέβαια τη στιγμή ο ηθοποιός λύνεται, έτσι. Δεν είναι αληθινό. Ο δάσκαλος όμως, το θύμα, έχει σχηματίσει την εικόνα ότι είμαι μαζί με ένα καθηγητή και ότι θα κάνω πείραμα σε έναν άλλον. Ρωτάει, απαντάει λάθος. Πάτα κουμπί. Κάποια στιγμή τα βόλτα ανεβαίνουν. Έχει φτάσει 150 και ακούω άλλο αυτό να φωνάζει. Έτσι. Mm. Πρόσεξε και μια άλλη λεπτομέρεια. Πριν ξεκινήσει το πανηγύρι, κάνουν το πείραμα στον ίδιο. Με πολύ μικρά βόλτα, έτσι. Mm. Δηλαδή να πιστεί ότι το θύμα θα την πάθει. Ότι παίρνει τρέμα. Και το πάνε το 12 βόλτα. Και τεινάζεται. Λέει έτσι για να πάρει μια ιδέα το τι θα συμβεί στο μαθητή. Οπότε έχουμε τον καθηγητή το να βιώσει το ρεύμα. Να βιώσει η εικόνα ότι τον δένει τον άλλον, έτσι, και μετά πάνε στο. Να δεις ότι το 65% των ανθρώπων έφτασε 440 βολτ. 440 βολτ. Και μάλιστα τι, στα τρία τελευταία, υποτιθέμενα, ενώ στο τέταρτο πρώτο τελευταίο φωνάζει πολύ ο έντονα από μέσα, υποτίθεται, έτσι, στο τρίτο από το τέλος δεν έχει καμία αντίδραση. Υπολογίζει ότι πέθανε. Κι όμως πατήσανε και το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο, 440 βολτ. Να δεις όμως τις εκφράσεις διαφόρων τύπων ανθρώπων. Χαζομάρα. Κομπλιασμά και να γίνει να λέει, μα εδώ είναι πολλά τα βολτ.
να έχει το ύφος ο καθηγητής, ξέρετε, ο ηθοποιός τώρα, έτσι, ο καθηγητής. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, είναι επιστημονικό πείραμα. Στην Αγγλία, λοιπόν, το 65% έφτασε στο όριο να πατήσει 440 βολτ, επειδή το ζήτησε μια αυθεντία. Στη Γερμανία, 85%. Πόσο μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό επιλέξαν τους Γερμανούς να κάνουν αυτό το πράγμα στη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, τα ξέραν αυτά. Πρόσθεσα μια λεπτομέρεια. Αν βγεις στον δρόμο, έτσι, είσαι στην Αγγλία, στη Γερμανία, γνωρίζεις εκ των πραγμάτων ως προπαγανδιστής ότι ο άνθρωπος που θα έχεις απέναντί σου, κατά 85% πιθανότητες, είναι αυτός που είναι έτοιμος να φτάσει στο τέρμα. Mm. Έτσι παίζεις με τις πιθανότητες μετά. Αν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να σκοτώσουν τον συνάνθρωπό τους υπό μιας αυθεντίας, να σκοτώσουν, σκέψου πόσο εύκολο είναι να πιστούνε για αγάπη και αλληλεγγύη. Γίναμε ανάποδα τώρα. Σωστό. Από αγάπη και αλληλεγγύη, φέρε μέσα στους αλλοδαπούς. Από αγάπη και αλληλεγγύη. Μα εκεί στηρίζω, στο ανθρωπιστικό χτυπάνε. Δηλαδή, φτάνουμε σε τι ποσοστά. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι να σκοτώσει με 85%, το να πιστεί για κάτι που είναι και ανθρωπιστικό και όμορφο και αγάπη. 99%. Οπότε, πρόσκειται τώρα. Ερχόμαστε στη θέση του προπαγανδιστή. Ξέρει από των πραγμάτων ότι 95% αυτός που θα τύχει έξω, στην τύχη θα πιάσει να είναι, 95% θα είναι αυτός που θα πιστεί. Και θα είναι υπέρ της αγάπης, αλληλεγγύης για τον συνανθρωπό. Δεν έχει πλάκα. Αυτοί γνωρίζουν πριν από εμάς, καλύτερα από εμάς. Ναι. Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται. Άντε τώρα εσύ να το εξηγήσεις τώρα του αλλού. Τώρα βέβαια, για να έχεις αγάπη και αλληλεγγύη για τον διπλανό σου, δεν είναι κακό. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν είναι. Αλλά να μην το παρατραβήξουμε σε ένα. Δεν είναι ο διπλανό σου, κάτσε. Η αλληλεγγύη το πήγε αλλού. Δεν είναι ο διπλανό σου, δεν είναι ο πλησίον σου. Ο άλλο είναι ο ξένο, ο απόλυτα ξένο. Ναι, σου λέει προλητάρουν όλοι. Ο εισβολέα, εσύ λες για τον εισβολέα, έτσι. Τι δουλειά, τι κοινό έχει μαζί μου. Βλέπω ένα μουσουλμάνο με λαμψό ή αράπη. Τι κοινό έχω εγώ μαζί του. Άλλη γλώσσα έχει, άλλη θρησκεία έχει, άλλο τρόπο σκέψης έχει. Τι αλληλεγγύη να έχω σε αυτόν. Είναι άνθρωπος και ότι έχει πονέσει. Ωραία, εκεί που είναι, άμα έχουμε ως χώρα λεφτά, του στείλουμε ένα πακέτο, μια οικονομική βοήθεια. Και τον φέρω εδώ. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Εδώ στην αρχαία Αθήνα, όπως έχουμε πει σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, τι λέγανε. Πάει πιεσικά την προδοσία και για θάνατο όποιος μιλήσει κατά των συμβόλων, κατά τη συνοχή της κοινωνίας, κατά των θεών. Δηλαδή, οτιδήποτε ενώνει τους Αθηναίους. Έτσι, τι μου λες. Τους πάνε εδώ, για εκτέλεση. Εδώ σκοτώσαν τον Σοκράτη. Τι μου λες. Τον Σοκράτη σκοτώσανε. Γιατί τον λόγο του. Ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε και η συνοχή της κοινωνίας άρχισε να τρίζει. Δεν ήταν ο λόγος. Η αφορμή που δόθηκε ήταν αυτό. Ότι τα όσα με διέδιδε χτύπαγαν τους δεσμούς. Αυτή ήταν το πρόσχημα. Ναι, άκου μια άλλη από το μέλλον. Καταρχήν, αυτά που έλεγε ο Σοκράτης ήταν στην ουσία διδαχές των Ελευσινίων Μυστήριων, έτσι, στην ουσία. Όχι. Η νοοτροπία αυτή, σαφώς. Σαφώς. Όχι. Αυτό δεν ξέρω που το έχεις δει. Σαφώς και είναι αυτό. Πες μου το δες. Θα σου δώσω το link Ελευσίνια Μυστήρια, να δεις τι έχει μέσα, τι έχω ανεβάσει πάνω και μετά. Γιατί ξέρουμε τι ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Ναι, ξέρουμε τι ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Όχι, γιατί του σκότωσαν όλου. Δεν ξέρουμε τα δρόμενα. Τι συνέβαινε ακριβώς μέσα. Αλλά πολλά πράγματα ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Υποθέσεις ξέρουμε. Δεν είναι υποθέσεις αυτά. Απλά λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Δηλαδή το τι συνέβαινε στην κατεβάσια δεν ξέρουμε. Αλλά... Σε ποιες? Στην κατεβάσια δεν ξέρουμε τι συνέβαινε κάτω. Ποια κατεβάσια? Όταν κατεβαίνανε κάτω. Όταν κατεβαίνανε κάτω δεν ξέρουμε. Ναι, εκεί δεν ξέρουμε. Ο Σοκράτης δεν πίστευε κατά ανάγκη σε μετεψυχώς και τέτοια. Αυτό είναι το Πλάτωνος. Όχι. Ας μην το πάμε εκεί πέρα τώρα. Εγώ σου λέω το εξής. Είναι δεδομένο ότι έβγαζε την οτροπία των Ελευσινίων Μυστηρίων ως σκέψη. Και σου λένε τώρα. Σου λένε οι αρχές. Ανθρώπους. Σου λένε οι αρχές τώρα. Ένα λεπτό ρε Σοκράτη. Συμφωνούμε ωραία όλα αυτά που λες, αλλά ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Όταν το πεις ότι στην πολιτεία λέει ταχώνει στον Όμηρο και στον Ισίωδο για τον τρόπο που παρουσιάζουν τους θεούς και ότι οι θεοί δεν μπορούν να. Ποιος ταχώνει? Πλάτωνας. Όχι Σοκράτης, Πλάτων. Αυτό δεν έγινε ποτέ ο διάλογος. Μπορεί να έγινε και να. Γιατί αποκλείεται να έγινε. Ναι, αλλά ξαναλέω είναι άλλη γιατί ιστορία. Γιατί είναι τη μέση περίοδου, όχι θέλει προσεκτικότητα. Είναι άλλη ιστορία. Είναι τη μέση περίοδου. Μην πάμε σε λεπτομέρειες ανούσιες. Εσύ λες ότι δεν ήταν ο Πλάτων. Εγώ λέω ότι είναι ο Σοκράτης.
Δεν είναι ο Σοκράτης, είναι ο Πλάτων. Είναι ο Σοκράτης. Είσαι άσχετος. Εσύ είσαι άσχετος. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα τον Πλάτωνα. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις τι είσαι ευθυντία. Βρε άνθρωπέ μου, άκου να δεις. Ναι, είμαι αυθεντία, γιατί τα έχω φάει στη μάπα. Σιγά ρε μεγάλη, λοιπόν, τα έχω φάει στη μάπα. Σοκράτης υπάρχει. Ξαναλέμε, μονάχα στου πρώην. Πάμε σε πράγματα τα οποία δεν είναι επί τη ώρα. Άλλα θέλω να πούμε εδώ πέρα. Τώρα δεν μπορεί τα ελευσίνια. Πού κόλλαν τα ελευσίνια. Αφού η νοοτροπία του Σοκράτη είναι αυτή. Ποια. Ποια. Ποια, δεν καταλαβαίνει κανείς. Μ' αρέσει που είσαι και αφεντία κιόλας. Η νοοτροπία του Σοκράτη είναι των ελευσινίων μυστηρίων. Εσύ τι κατάλαβες. Θα σου στείλω το link, διαβάσαι το και μετά πες μου. Όχι, περίμενε, το ρώταμε. Τι κατάλαβες. Τι ταιριάζει. Ότι αυτά που λέει ο Σοκράτης είναι στην φιλοσοφία των ελευσινίων μυστηρίων. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν σε μαθαίνει τι είναι τι. Δεν σε μαθαίνει τι είναι τι. Σε μαθαίνει να σκέφτεσαι μόνο να ανακαλύψει αυτό το τι. Τώρα πάει κάτι να πει. Τώρα πα εκεί πέρα, εκμεύει. Αυτό ήταν ελευσίνια. Με στα ελευσίνια γινόταν αυτό. Εκμεύαν σε ελευσίνια. Ναι. Όχι, δεν εκμεύανε με δια γεγονότων. Έτσι. Όταν συγκατεβάσει, συνέβαιναν κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι, με δρόμενα. Που μαθαίνανε, με δρόμενα που σε μαθαίνανε εκφύσει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν σε μαθαίνανε δάσκαλο. Είναι πιο σαφή. Με ναι. Τα δρόμενα την εκμεύση. Ναι, ρε, αυτό σου λέω. Σε γενικέ γραμμέ τέλο πάντων. Αυτά που λέει. Ξέχασα και που ξεκινήσαμε τώρα. Καλά, η αλήθεια βέβαια είναι ότι το Σοκράτη τον φάγανε επειδή του έλεγε. Νομίζεις ότι ξέρεις, δεν ξέρεις. Ναι, τα βάλεμε πάρα πολλούς. Ναι, αλλά ξέρεις, γίνει και μια άλλη άποψη όμως. Ότι όταν πάει και λέει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα ότι ο Ζεύς δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι κάτι άλλο. Και η ουσία, τι θα καταλάβει τώρα ο Τσοπάνος. Η ουσία είναι η εξής. Ο Τσοπάνος δεν καταλάβει ποτέ τι είναι ο πραγματικός Ζεύς. Η ουσία είναι η εξής. Ότι σήμερα δεν έχουμε έναν τέτοιο. Περίμενε, να το περίμενε. Πω. Άρα να τα βάλει με το σύστημα. Την 7η ημέρα των μικρών ελευσινίων μαθαίνανε τον λανθάνιο τη θρησκεία. Έτσι. Ο Σοκράτης αυτό το λέγει έξω. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, στα ελευσίνια μυστήρια μπαίνανε αυτοί που ήταν έτοιμοι να μάθουν την πραγματικότητα. Μοιημένοι. Έτσι. Ο Σοκράτης το έδινε σε κόσμο που δεν ήταν έτοιμος να μάθει ποια είναι πραγματικότητα. Και αρχίζει και χάνεται μπάλα. Μα τι θα γίνει, γιατί σου λέξει κάτι. Ο κόσμος. Όταν ο Ζεύς δεν είναι αυτό ακριβώς που νομίζει είναι κάτι άλλο, δεν θα καταλάβει τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Ποτέ δεν θα καταλάβει την ισορροπία δυνάμεων. Άντε να καταλάβει τώρα φυσική τώρα ο Τσοπάνος. Ο Σοκράτης δεν μιλάει στον καθένα. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Ο Σοκράτης πήγαινε. Σε συμπόσια δεξιά-αριστερά και μαζεύονται γύρω του. Δεν μαζεύονται ο κάθε άσχετο. Ποιο στην αγορά μαζεύονται. Ναι, δεν μαζεύονται ο κάθε άσχετο. Μαζευόντουσαν κάποιοι πρόσωπα. Που είχαν τα προσόντα. Όχι, τώρα μου πει εσύ ότι τον ακούγανε και άσχετοι. Ναι, είναι όλοι σχετικοί. Για έξω και πιάσει μέσα με τον οποιοδήποτε. Τότε θα ακούσει. Δεν βγάζει τα κάτω. Αυτά που έλεγε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δισερμηνευτούν. Σε όλου καλό γινόταν. Δεν είναι σε όλου καλό. Σε όλου καλό να καταλαβαίνουν τι λέει. Όποιο δεν καταλάβει, ναι. Όποιος δεν καταλάβει, γινόταν όπως τον Αριστοφάνη που λέγανε, λέω. Μίλαγε για NFL. Άστρα και τέτοια. Ναι, και γι' αυτό σου λέω ότι είναι στην πολιτεία. Επειδή τα χώνει στον Ισίδιο και στον αυτό που λέγαμε την προηγούμενη. Του λέει ότι οι θεοί δεν είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Δηλαδή πάλι. Δεν είναι ο Πλάτων εκεί. Ο Πλάτων είναι κάτι που πρέπει να πει. Ο Σοκράτης είναι εκεί. Δεν είναι. Είναι. Τι χάνει. Χάνει το σπίτι σου. Τι χάνει. Πώ χάνει το σπίτι σου. Τι λέει. Θα σου φέρω κάτω βιβλία να το λένε. Τι λένε δηλαδή. Ότι εκεί πέρα είναι ο Πλάτων. Εκεί πέρα είναι ο Πλάτων. Ο Πλάτων τα καταγράφει. Όχι, ο Πλάτων δεν καταγράφει. Εδώ φέρεται ότι δεν ξέρει. Ναι, δεν καταγράφει τίποτα. Γιατί? Πλάθη. Πλάθη. Και γιατί πλάθη. Πλάθη. Για να εκφράσει μέσω του Σοκράτους τις δικές του φιλοσοφικές ιδέες. Και γιατί να πει μέσω του Σοκράτου μέσω του εαυτού του. Γιατί τότε ο διάλογος ήταν το μέσο με το οποίο. Και γιατί να είναι ο ίδιος ο διάλογος με τον Σοκράτη. Τι. Και γιατί να είναι ο Σοκράτη με ο ίδιος ο Πλάτωνας. Τι να μην είναι ο Σοκράτης ο Πλάτων, δεν καταλαβαίνω. Συζητήσει. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Μην το πάμε εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι. Είναι. Είσαι φιλόλογος, και ξέρεις. Εσύ είσαι φιλόλογος, και ξέρεις. Είμαι φιλόλογος. Εσύ δεν είσαι φιλόλογος. Δεν είμαι φιλόλογος. Όχι. Εγώ που τα έχω φάσει την πάπα δεν είμαι φιλόλογος. Για πες μου, πού το λέει. Πού το λέει. Ναι, σου φέρω τις εργασίες. Την έχω σταμάξει. Τι λέει. Ας τη φέρω και σταμάξει. Τι λέει. Τι λέει. Ότι στους πρώιμους διαλόγους. Ναι. Ποιος το λέει αυτό. Όλοι. Πρώτος ο Βλαστός. Δεύτερο είναι ο Σορόλη. Έλληνας είναι κιόλας, ξέρεις. Και τι σημαίνει με Έλληνα. Και ποιος το λέει ότι είναι ο Σοκράτης. Ο ίδιος. Ο Πλάτωνας. Ο Πλάτων λέει ότι είναι ο Σοκράτης. Ναι. Γιατί το λέει. Ο Σοκράτης λέει μιλάει. Ο Σοκράτης λέει μιλάει. Δηλαδή ο Πλάτων δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται να λέει κάτι. Δεν είπε τίποτα. Γιατί έτσι λέει. Μόνο ο Σοκράτης. Εφού λέει ο Σοκράτης μιλάει. Ο Σοκράτης είπε αυτό. Ο σημείας είπε αυτό. Κούκλε, μάθε να ακούς ότι δεν κατέχεις. Άμα είναι να σου κάνει και εγώ τον εξή. Μα δεν έχει αποδείξει τίποτα όμως. Δεν έχει αποδείξει τίποτα. Τίποτα δεν έχει αποδείξει. Εγώ σου λέω, αφού δεν είναι ο Πλάτων εκεί μέσα. Είναι αυτό λέω. Είναι ο Σοκράτης. Ρε άνθρωπε μου, στους πρώιμους διαλόγους μέσα. Ναι. Μιλάει ο Σοκράτης. Ναι.
είναι ο πραγματικός σχετικά Σοκράτης. Ναι. Μετά έφυγε ο Σοκράτης. Ναι. Πες μου εσύ πώς γίνεται αυτό. Τη μία να έχουμε ένα Σοκράτη που πιστεύει, πιστεύει δεν πιστεύει στην ψυχή και μετά έχουμε ένα Σοκράτη που πιστεύει σε μετενσαρκώσεις. Είναι ο Σοκράτης αυτός. Τι είναι, στην πρώιμη μέρα τι σημαίνει, τι είναι το πρώιμη, για πες μου. Στους πρώιμους διαλόγους. Ναι. Ποιος στους πρώιμους διαλόγους του Πλάτωνος. Ο Πλάτωνας μιλάει για τον Σοκράτη στους πρώιμους διαλόγους. Δεν μιλάει για τον Σοκράτη. Δεν μιλάει για τον Σοκράτη. Μόνο στην Απολογία μιλάει για τον Σοκράτη ουσιαστικά. Σε κάθε διάλογο λέει Σοκράτης είπε αυτό. Ο Τάδε είπε εκείνο. Αυτό λέει ο Πλάτωνας. Αλλά σου να λέω. Όχι, καμία σχέση. Έχουμε πάει αλλού. Αυτό άλλα είναι το θέμα μας τώρα. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Πλάτωνας ή δεν ήταν ο Πλάτωνας. Ας πούμε το πρόσωπο. Να πούμε να συνδεθούμε το πρόσωπο, γιατί άλλο είναι το θέμα μας, δεν είναι αυτό. Ποιο πρόσωπο. Στην αρχική κουβέντα. Πάμε στην αρχική κουβέντα, είναι αυτού άλλου Παπαευαγγέλιο, ναι. Εσύ δεν έχεις μάθει να ακούς. Ναι, εσύ έχεις μάθει, μπράβο, ρε. Όταν κατέχω κάτι καλύτερα, ναι, σαφώς και ξέρω. Το τύπο βλαστός, ξέρεις. Και εγώ να σου πω τύπο χλωρός. Όταν ο άλλος σου παραθέτει εκεί πέρα 1,000 μελετητές, τι λένε. Μελετητές, τι λένε. Ο ίδιος το λέει. Διάβασε για την πλήρη. Ο ίδιος να λέει τι. Πάλι εκεί, το ίδιο. Ξέρεις, είναι ο διάλογος. Έχει σημασία τώρα αυτό το πράγμα. Καθώς έχουμε φέτο 15 λεπτά να λέμε μαλακίες. Αφού δεν δέχεσαι κάποια πράγματα. Μπορείτε την επόμενη φορά, ρε παιδιά, να το βάλουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 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 Τι πηγέ σα. Είναι η τελευταία εκπομπή. Δεν βαριέμαι να κάνουμε τέτοια πράγματα. Κάθε φορά πιο πολύ ώρα μαλώνουμε για μαλακίες παρά λέμε αυτά που να πούμε. Ναι, γιατί τα ξέρει όλα. Όχι, εσύ δεν τα ξέρει όλα. Εγώ κάνω τον έξυπνο για τις τράπεζες. Όχι, γιατί δεν το κατέχω. Ναι. Ας πάμε τελευταία να πούμε τι είναι αυτό που ήταν, γιατί δεν ξέχασα και λοιπόν, ήμασταν τώρα που ήμασταν, στη σημερινή πραγματικότητα, στο πώς θα τα φέρει σαν του Σοκράτη, εκεί πέρα μπήκε ο Σοκράτη στη τέτοια. Συνέχισε να λες, γιατί εγώ ξέχασα τι ήθελα να πω. Εγώ τι να πω. Εγώ έκανα μια παρέμβαση. Δεν είχα το λόγο. Είχαμε φτάσει στην ψυχολογικά τα πειράματα. Στα πειράματα σταματήσαμε. Λέγε. Πες Γιώργο, πες κάτι για εσύ, γιατί δεν. Κάτσε γιατί παρότι είσαι ο. Είναι αυτή, δεν έχει σημασία βέβαια, αλλά εκεί θα το πούμε. Λοιπόν, κλείσε το σημερινό, γιατί έχουμε φτάσει, πιστεύω. Ειρήνη μην. Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται τα επόμενα 4-5 χρόνια? Κοίταξε να δεις, ενώ θα έπρεπε να είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι αισιόδοξος. Γιατί θα έπρεπε να είσαι αισιόδοξος? Γιατί θα έπρεπε να έχουμε μια αισιοδοξία μας λογικά μέσα. Αλλά με όσα συμβαίνουν κάθε μέρα, εγώ δεν μπορώ να πιαστώ από κάπου. Η αισιοδοξία πρέπει να βασίζεται σε κάποια απτά δεδομένα. Αλλιώς γίνεται αυταπάτη. Σύμφωνα με το θέμα της προπαγάνδας που έλεγε ο Νίκος νωρίτερα, η προπαγάνδα που πέφτει είναι ότι προσπαθούν να σε φτιάξουν με διάφορα τεχνητά μηνύματα να είσαι αισιόδοξος. Αφού βγαίνουν και οι ίδιοι και λένε είμαστε κοντά στη σωτηρία. Τώρα δίπλα, ναι, εδώ είναι. Ότι σε πρωθυπουργός. Ναι, όλα αυτά τα μηνύματα. Για να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα, μάλλον ένα αισιόδοξο κλίμα και να σε έχουν λίγο καθυλωμένο. Αυτή είναι η έννοια της προπαγάνδας κατά μεγάλο συμφωνής, κατά μεγάλο ποσοστό. Ναι, αλλά ποιος σου πιστεύει πλέον? Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Τελικά πολύ, τελικά. Γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχει μια φοβερή σιγουριά. 40% έχει φτάσει η ανεργία. Και από αυτούς που δουλεύουν, δηλαδή τι δουλεύουν? Ναι, υπάρχει ησυχία όμως, δεν κουνιέται φίλο. Ναι, γιατί κάθε ξεσηκωμό τον κάνουν προσωπικότητες. Δηλαδή όλοι σου λένε, εντάξει, έχει γίνει και λίγο Έλληνας αξιοθρήνητος, δηλαδή, άντε πότε θα γίνει επανάσταση. Ποιος θα την κάνει, ρε φίλε, αφού περιμένεις το διπλανό σου να την κάνει. Ακριβώς, ναι, το παραδιπλανό και το όλο αυτό, ναι. Αυτό, δεν ξέρω. Δεν... Δηλαδή θυμάμαι, μίλαγα με έναν φίλο μου 50, μου λέει, τι θα γίνει, πότε θα ξεσηκωθούμε, τώρα, να σου πω, του λέω. Το γιο σου σε πόσες διαδηλώσεις τον έχει στείλει? Α, μου λέει, δεν πάει σε τέτοια. Του λέω, γιατί? Μου λέει, δεν πάει. Και ποιος θα την κάνει την επανάσταση, του λέω, εγώ. Η διαδήλωση είναι επανάσταση, ο γιος σου που είναι 25 δεν θα πάει και θα πάω εγώ με 35. Κοίταξε να δεις, και εγώ που. Είναι μια καλή αρχή. Δεν είναι καλή αρχή, είναι μια μαλακία. Είναι.
Σε κοροϊδεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κατεβαίνει κάτω και σε. Εδώ σου λέω γνωστό μου αστυνομικό, μπαγλάρωσε έναν τύπο τότε. Google, δεν σου είπε κανένα να κατέβει με το κουκουέ διαδήλωση. Μπαγλάρωσε έναν τύπο, έτσι, στη γωνία του βγάλε τα φωτά ΙΠ. Αυτό το ξέρω. Και ξέρω, έχει υπερακουστεί. Κάνει διαδηλώσει. Εγώ δεν είπα πάμε με το κουκουέ. Εγώ είπα να ξεσηκωθούμε. Δεν μίλησε κανένα κουκουέ κανεί τώρα. Α το κουκουέ. Εάν. Πιστεύει ότι, ότι πρέπει να βγούμε στου δρόμου. Κοίταξε να δεις. Εξαρτάται με ποια έννοια βγαίνω. Με άγριες διαθέσεις. Εναντίον πιανού. Όχι. Το θέμα είναι να καταλάβει αυτός. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι το σύστημα φοβάται τον εαυτό του. Δηλαδή... Και μόνο. Εσένα και εμένα, αν θα κατέβουμε κάτω, δεν μας φοβάται. Τι φοβάται ακριβώς. Πρόσεχε. Τι φοβάται, θα σου πω εγώ. Μπορεί και να συμφωνήσετε, μπορεί και να διαφωνήσετε. Φοβάται τον τραπεζικό υπάλληλο της Εθνικής. Αν αύριο δεν ανοίξει το κατάστημά του, αλλά όμως όχι μόνο στην Πατησίου. Είχαμε και αυτή τη διαφωνία παλιότερα. Επικράτεια. Δηλαδή, αν μπλοκάρουν τα πάντα και δεν λειτουργεί τίποτα, το φοβούνται αυτό. Βέβαια, αυτό το φοβούνται. Το είχαμε διαφωνήσει. Όχι όλα. Ο Γιώργος είπε για Εθνική Τράπεζα. Π.χ. Εθνική Τράπεζα. Άμα κλείσουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, καταραίει το σύστημα. Βεβαίως και καταραίει. Αυτό είναι το σύστημα. Δεν νομίζω ότι καταραίει. Τι είναι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Άμα κλείσουν δημόσιες υπηρεσίες, το πολύ πολύ δημιουργεί μια ζημιά. Και τι έγινε, θα ξαναδανειστεί. Συμφέρει το σύστημα. Η Εθνική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα είναι. Άλλο. Δίνει άλλο, άλλη βαρύτητα. Στις τράπεζες το ξεχνάμε να κλείσουν. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Όχι, υπάρχει. Και να βγουν όλοι ξέρω εγώ στη Μεσογείο ή στην Κηφισίας. Και εγώ δεν σου λέω να πάνε να σπάσουν τίποτα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά να καθόνται έτσι. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Να τους κλειδώσουν τους υπαλλήλους μέσα στην τράπεζα. Ειρηνικά και ωραία. Ναι, κάτι δεν θα τους κάνουν τίποτα. Κάτι αντίστοιχο ξέρω εγώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε όλη την Ελλάδα. Να βγουν, δεν πάνε στο γραφείο τους. Και να βγουν στον δρόμο έξω και να κάθονται. Οι γιατροί το ίδιο. Κατάλαβες. Στάση εργασίας πανελλαδική. Πες το πως θες. Κάτσε μια μέρα, κάτσε δύο μέρες, δεν θα χρειαστεί παραπάνω. Για να γίνει τι, για να πέσει η κυβέρνηση, τι εννοείς. Κάτι πρέπει να γίνει, επειδή είσαι ο πάντως αυτό που με ρώτησες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα γινόταν, θα δείχναν το πραγματικό τους πρόσωπο, πιστεύω. Δεν ξέρω. Αστυνομία κατευθείαν, αλλά η αστυνομία και θα πάρει. Και να βγει έξω. Άμα έχεις τέτοια για τους αστυνομικούς, τέτοιες ελπίδες. Το ίδιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ, εσύ, ο Νίκος που κατεβαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε, δεν κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αυτή είναι η μόνη λύση, όχι ιδέα απλά. Αλλά είναι σχεδόν τοπικό. Συντεταγμένα να γίνει, ναι. Αυτό που λες τώρα δεν γίνεται. Ακριβώς. Είναι τοπικό. Διαβάζουμε την προπαγάνδα και καταλαβαίνεις πώς παίζεται το παιχνίδι. Το να κατέβουν τώρα όχλος κάτω είναι αστεία εύκολο για μια μυστική υπηρεσία να τα κάνει να βάλει τους μένα πάνω με τους δε. Είναι αστεία εύκολο. Μόνος ο όχλος. Ποιος θα τον κατέβαζε. Δεν μίλησε κανένας για μόνο τον όχλο. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο εχθρός. Ο καθένας από αυτούς, άμα πιάσει έξω, νομίζει ότι ο εχθρός είναι κάτι άλλο. Οι μισοί νομίζουν ότι είναι το Πασόκ, οι άλλοι μισοί νομίζουν ότι είναι το Κουκουέ, οι άλλοι μισοί νομίζουν ότι είναι το ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι μισοί νομίζουν ότι είναι η Δημοκρατία. Ποιος σου θα κατέβει ο όχλος. Άκουσε με όμως τώρα. Ποιος θα κατέβει. Άμα κατέβει ο όχλος, ποιος θα κατέβει. Ο όχλος δεν κατεβαίνει ποτέ, τον κατεβάζουν. Έχεις δει ποτέ όχλο κατεβαίνει μόνος του. Ναι, όλοι αυτοί που κατεβαίνουν, τι είναι. Του κατεβάζουν. Οι μυστικές υπηρεσίες τον κατεβάζουν. Δεν κατεβαίνει δεν μόνος του. Δεν έχει σημασία. Κάποιος τον κατεβάζει. Δεν κατεβαίνει μόνος του. Και λοιπόν, κάποιος εδώ τώρα πρέπει να τον κατεβάσει. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιοι θα κατέβουν, δηλαδή, θα κατέβουν μόνο οι καλοί. Τι έχουν κανένα λοφείο και θα κατέβουν μόνο οι καλοί να κάνουν φασαρία. Κάτσε. Μόνοι οι γνώστες. Εάν τους κατεβάσει οργανωμένα κάποιος που πάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος είναι το πρόβλημα. Ποιος είναι το πρόβλημα. Νομίζω είναι δύσκολο να βάλουν άτομα μέσα στο ποιος να τα κάνουν άνω κάτω. Εξαρτάται το ποιος. Εξαρτάται από το ποιος. Και ποιος τι είναι, έχει λεφτά. Τι έχει πειθό, έχει τη φρήμα της εμπιστοσύνης. Ψάχνουμε ακόμα το ποιος. Έχει την φρήμα της εμπιστοσύνης, λέει παιδιά. Βρε, εδώ δεν εγώ υπάρχει είμαι... ούτε φτωχός ποιος και εσύ μου θέλεις και πλούσιο ποιος. Άρα σε ποια λύση μπορεί να καταλήξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πλέον λέω, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αστεία, δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει. Εσύ Νίκο, τι λύση έχεις. Είχες προτείνει τα τάγκς. Άμα μας σώσουν τα τάγκς, τους είδα όλοι γκέι έχουν γίνει. Κλαίγανε στα ίμια, μην γίνει πόλεμος. Ναι, καλά, δεν σου λέω. Όλοι. Αυτούς, ναι. Ή κλέβουν οι στρατιωτικοί. Αν θα σήμερα, αλλάξει. Αυτό ισχύει. Ή κλέβουν. Αυτός ο άνθρωπος θα μας σώσει, ναι, ο κλέφτης. Ναι. Όχι. Όπως και ο δημόσιος υπάλληλος θα μας σώσει. Όχι, ο δημόσιος υπάλληλος. Στην εφορία. Πρόσεχε μια λεπτομέρεια τώρα. Ότι τη δεκαετία του 60. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Ο κύριος Ανδρέας είχε μπει μέσα στο στράτευμα και είχε πάρει πολλούς με το μέρος του. Ναι. Όπως και... επίσης πολλοί. Και τους κατέστρεψε. Επίσης πολλοί ήταν του βασιλιά. Για πότε μιλάς, για το 80. Το 60. 67.
Δεν μου λες. Από το 60 ξέρεις για ποια εποχή μιλάς. Τότε είχαν ιδεώδη στρατιωτική. Δεν ήταν το ίδιο με δεν τώρα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτό να σου πω. Ό,τι συνέβαινε τότε συμβαίνει και σήμερα. Καρμπών. Καρμπών. Τι ό,τι συμβαίνει. Είναι στο ίδιο επίπεδο ο στρατός. Πόρτα. Από πού και ως πού. Κάνεις, κάνεις λάθος. Κάνεις πολύ λάθος. Κάνεις πολύ λάθος. Κάνεις πολύ λάθος. Δες τι λέει ο Πατακός να δεις. Δίγια δε για σου τη λόγω βίντεο να δεις τι λέει. Το κλίμα και η ατμόσφαιρα είναι ίδια. Ίσως. Είναι ίδια. Πρόσεξε. Αυτό... Πολιτικά είναι ίδιο κολοχανίο. Έτσι. Ψεύθες κλέψα πατένωσα και τότε. Η στρατιωτική ηγεσία. Αστάθεια πολιτική. Ναι. Μάσα. Να σου δείξω εγώ φωτογραφίες που παίζουν και ξύλο μες στη Βουλή. Αυτά μας τα έχουν κρύψει. Είναι μια ξέρεις, ανθρώπους να έχουν βουλευτές τώρα να έχουν σηκώσει καρέκλες και να την κοπανάνε σε το κεφάλι του άλλου. Πολύ πλάκα. Δηλαδή και λίγο χειρότερες από εδώ πέρα. Ψεύθες κλέψα πατεώνες. Πολιτική. Πολιτική είναι η φάρα. Αυτή είναι, αυτό το πράγμα είναι πολιτικός. Λοιπόν, η στρατιωτική ηγεσία ήταν χωρισμένη σε αριστεροκούμουνο ασπίδα. Σε βασιλόφρονες και σε. Ναι, και βασιλόφρονες. Έτσι. Κι όμως ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος βρεθήκανε μέσα στο γενικό κακό. Και τι σημαίνει κακό. Οι μισοί είναι πασόκοι που γλύφουν για να πάρουν αξιώματα, για να πάρουν. Πώς λένε, λεφτά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μια στρατηγική είναι 4-5 χιλιάρικα. Έτσι. Ναι, και σήμερα είναι τα ίδια σκατά. Και στην πολιτική και στην στρατιωτική ηγεσία. Και όμως κάποιοι βρέθηκαν τότε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Προσωπική μου τέτοια εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κανένας να μας σώσει. Ναι, ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι για να σωθούμε. Θαύμα χρειάζεται. Και αυτό που λέει ο Νίκος, ούτε είμαστε εμείς έτοιμοι. Ερώτηση. Μα δεν είναι εσύ. Θα μα ρωτηθούμε. Τι θα πει είμαστε έτοιμοι, θα ρωτηθούμε. Γιατί άμα ήμασταν έτοιμοι, θα θέλαμε κιόλας. Θα θέλαμε να σωθούμε. Αν ήμασταν έτοιμοι. Τι εννοεί ότι θα θέλαμε να σωθούμε, ρε παιδί. Θα θέλαμε να βγούμε από αυτό το πράγμα, ρε παιδί, αυτό που νιώθουμε τώρα εδώ πέρα. Ξέρω, αυτό, δηλαδή θα είχαμε αντιληφθεί το τι συμβαίνει γύρω μας και θα το είχαμε ανατρέψει. Είτε εγώ, είτε εσύ, είτε αυτός που είναι μέσα στο σύστημα. Γιατί μας δώσανε δημοκρατία. Για να έρχουν οι πολλοί δούλοι. Όπως λέει ο Αριστοτέλης. Πολλές απόψεις, πολλά κομμάτια. Το αν θέλουμε να σωθούμε, αυτό μου λέει θέλει από κάποιος. Μόνο του ανάλυση. Μεγάλη άποψη έχεις. Γνώση έχεις για το αντικείμενο. Δεν έχει γνώση. Εντάξει, κατανοώ ότι δεν έχει γνώση. Μην προσπαθεί όμως να με πείσει για αυτό που δεν ξέρει όμως. Θα σου πω εγώ άπειρα στοιχεία. Τελειώνω. Άπειρα στοιχεία γι' αυτό. Λοιπόν, του φέρνει τα άπειρα στοιχεία και δεν θέλει να τα δει. Δεν θέλει να τα δει. Αρνείται να τα δει. Δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό ο κόσμο θα κάνει τι. Θα κατέβει στον δρόμο. Δηλαδή, ο πιανού. Είναι αστεία εύκολο. Σου ξαναλέω. Η προπαγάνδα είναι το Ινστιτούτο Στάβιστοκ το 1900. Έτσι. Έχουν ξεκινήσει και κάνουν επιστημονική πια ανάπτυξη της προπαγάνδας. Όχι έχει ταλέντο κάποιος. Μιλάμε μια επιστημονική. Κάναν πειράματα. Είναι αστεία εύκολο για αυτούς να τα κάνουν άνω κάτω. Είναι αστεία εύκολο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση. Μόνο οι άριστοι θα μπορούσαν να σου. Κάποιοι άριστοι. Έτσι. Μόνο κάποιοι άριστοι. Δυστυχώς κάποιοι εμείς... που να ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Και να το ρίξουν προπαγάνδα μόνο στην προπαγάνδα. Μόνο άριστη. Μόνο από και μέσα. Δυστυχώς, δυστυχώς αυτό εξυπακούεται. Αυτός που θα θελήσει να αλλάξει τα πράγματα θα πρέπει να έχει λεφτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που να υπάρχουν λεφτά. Εκατομμύρια ευρώ. Πώς λεφτά, πώς. Εκατομμύρια τουλάχιστον. Δύο, οτιδήποτε για να κινηθεί θέλει λεφτά. Γι' αυτό μας τα έχουν αφαιρέσει τα λεφτά. Εμάς. Εντάξει, τα έχουν κάποια ακόμα, έτσι. Αλλά δυστυχώς τα έχουν αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Φίλε μου, αυτοί που έχουν σήμερα λεφτά, λέμε για τους πιο πολλούς, έτσι. Αυτοί που έχουν σήμερα λεφτά είναι αυτοί που έχουν παίξει με το δικό τους παιχνίδι. Και άμα μπει σε Λέσλι Μπίντερμπεργκ, τριμερής επιτροπή και στο ΕΛΙΑΜΕΠ κτλ., να δεις τα πρόσωπα που είναι μέσα, θα δεις ότι είναι τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, σου λέει ο Ρότσιλντ, εγώ έχω τα λεφτά, έτσι, γιατί μου τα έδωσε ο Όθωνας, ο δικός μου, αλλά δεν έχει σημασία, εγώ έχω τα λεφτά. Εγώ θα παίξω παιχνίδι. Εγώ θα πληρώσω. Και πριν την κρίση δεν νομίζω ότι είχαν λεφτά αυτοί που θέλαν να αλλάξει η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είχε πολλά λεφτά και κανένας της προκοπής. Εξάλλου όποιος έχει πολλά λεφτά και η κρίση να το χτυπήσει δεν χάνει τα λεφτά. Μιλάμε τα εκατομμύρια ευρώ δεν χάνονται. Μιλούμε θέλουμε. Στην Κύπρο πάντως φάγανε πολλά λεφτά. Άλλο, εκεί πέρα γίνει κομπίνα. Κάτσε να βγει τώρα. Κομπίνα θα γίνει. Τι θα γίνει με νόμιμο. Κομπίνες. Δεν ξέρω. Εσύ πάντως δεν πιστεύω να έχεις κάνει το λάθος να αφήνεις τις τράπεζες. Τι να αφήνω. Αν σου έχει μείνει τίποτα να το έχεις παρατήσει εκεί. Όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Πρώτα απ' όλα έχει πει πλέον η εφορία ότι θα... έχει πει πλέον η εφορία ότι θα τα βουτάει κατευθείαν από εκεί πέρα ότι τις χρωστάς. Όχι, εγώ πια. Δημοκρατικά μέσα.
Εγώ πια κυνηγάω τις τράπεζες νομικά. Τώρα μας στέλνουν και βεβαιώσεις. Εγώ προσωπικά δεν πάω να βγάλω καμία βεβαίωση για τα 10 ευρώ που μπορώ να έχω ξεχάσει κάποιο λογαριασμό. Αστιθώ στις τράπεζες. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε, γιατί ήδη περιμένουν. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, αν τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά.